Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι για το τρίτο μέρος της εκπομπής. Εδώ και αρκετούς μήνες βλέπετε τηλεοπτικά ένα σποτ που αναρωτιέται και το ίδιο, άραγε τι να είναι το καλάτι της γιαγιάς, τι έχει μέσα το καλάτι της γιαγιάς. Υπήρχαν και ερωτήσεις που έγιναν στον κόσμο, άλλοι θα μπορούσε να πει κανείς πως εύστοχα κατά κάποιο τρόπο προβλέπαν τι θα έχει μέσα το καλάτι της γιαγιάς. Ήρθε η ώρα σήμερα να σας αποκαλύψουμε λοιπόν τι ακριβώς είναι το καλάτι της γιαγιάς και τι θα έχει μέσα αυτό το περίφημο πια καλάτι της γιαγιάς. Ποια είναι τα καλούδια του και σε ποιους απευθύνεται. Μαζί μας είναι ο εντός εισαγωγικών ηθήνων νους αυτής της προσπάθειας, ο κύριος Νίκος Κοντούλας. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα, κύριε Πίσα. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να πω ότι δεν θα αποκαλώσω τον εαυτό μου ακριβώς σε ηθήνων νους, γιατί νομίζω ότι είναι συνεργασία πολλών ανθρώπων αυτό που θα παρουσιάσουμε σήμερα. Οπότε θα ήθελα να το μοιραστώ και με τους συνεργάτες όλο αυτό που θα δείξουμε και θα μιλήσουμε. Και καλά κάνετε, γιατί είστε έτσι και θα έλεγα άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει να λέει με κορώνες διάφορα πράγματα. Δεν είναι φορά, αλλά είναι γεγονός και εδώ τώρα θα μας τα πείτε πως εσείς είχατε μια ιδέα. Μαζί με άλλους ανθρώπους όμως, σιγά σιγά το μετουσιώσατε σε πράξη. Και ήρθε η ώρα τώρα και να μας αποκαλύψετε τι ακριβώς ετοιμάσατε και πώς από εδώ και πέρα θα πορευτείτε εσείς και οι συνεργάτες σας. Και οφείλω να πω πως με τιμά ιδιαίτερο το γεγονός πως ανάμεσα αυτούς που επιλέξετε να έχετε ως συνεργάτες είμαστε και εμείς. Δεν θα μπορούσα να γινόταν αλλιώς. Από την άποψη ότι έχετε στηρίξει επανειλημμένως, εγώ δεν θα μιλήσω προσωπικά για μένα, αλλά γενικότερα για τον χώρο τον οποίο εκπροσωπώ, τον χώρο των βιολογικών προϊόντων, των καλών, των αγνών, των προϊόντων χωρίς πρόσθετα, χωρίς χημικά, χωρίς δηλητήρια, γιατί είμαστε από αυτούς που το βροντοφωνάζουμε, που είμαστε υπέρμαχοι αυτής της άποψης ότι η γενιά μας, τα παιδιά μας, οι οικογένειές μας θα πρέπει να μεγαλώσουν σε έναν κόσμο χωρίς δηλητήρια, χωρίς φάρμακα, χωρίς πρόσθετα, γιατί τα αποτελέσματα αυτής της χρήσης και αυτού του τρόπου ζωής το βλέπουμε καθημερινά στη ζωή μας. Βλέπουμε ότι κάθε οικογένεια θρηνεί ένα δικό του άνθρωπο και αυτό είναι όλο αποτέλεσμα και απόρρια της αλόγιστης χρήσης δηλητηρίων που έχει γίνει σε τρόφιμα, σε καλλιντικά, σε οτιδήποτε έχει σχέση με προϊόντα διατροφής, καλοπισμού και όχι μόνο. Από εκεί και πέρα η ανάγκη αυτή στο να δώσουμε στον κόσμο καλό προϊόν, αλλά όταν εννοώ στον κόσμο εννοώ σε όλο τον κόσμο, μας οδήγησε σε αυτή την πορεία στο να καθίσουμε μια ομάδα συνεργατών ανάμεσα και το τηλεοπτικό σταθμό TV10 που έχει αναλάβει όλο το επικοινωνιακό και μας έχει στηρίξει μέχρι σήμερα πάρα πολύ και οφείλω να το πω αυτό και να δημιουργήσουμε μια σειρά προϊόντων που θα μπορεί να την αγγίξει ο καθένας μας. Το τονίζω ο καθένας μας γιατί δικαίωμα στην υγεία έχουν όλοι. Αυτό το λέω και το πιστεύω και το λέω ολόψυχα. Τώρα, πριν πάμε να μας πείτε λίγο πώς έτσι σχεδιάσατε εσείς και οι συνεργάτες σας. Να πω λίγο κάτι πριν, παρακαλώ. Και συγγνώμη που σας διακόπτω. Θα ήθελα λίγο πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση να μιλήσω για ένα θέμα που νομίζω μας αφορά όλους. Το θέμα αυτό έχει να κάνει με την παραχώρηση από την ελληνική κυβέρνηση σε θέματα που αφορούν τα μεταλλαγμένα, την εισρωή μεταλλαγμένων προϊόντων στη χώρα μας. Ένα θέμα που μπορεί για πολλούς να μην ακούγεται σοβαρό, αλλά για μένα είναι σοβαρότατο. Πρόκειται για προϊόντα τα οποία θα μπουν στα ράφια των μεγάλων αλυσίδων. Και λέω στα ράφια των μεγάλων αλυσίδων γιατί στα δικά μας ράφια δεν υπάρχει περίπτωση ούτε έξω από το κατάστημά μας να περάσουν, ούτε από τα καταστήματα που εκπροσωπούμε εμείς και ο χώρος ο δικός μας. Είναι μια παραχώρηση του κυρίου Μανιάτη. Έχουν υπογράψει αθρώα να γίνεται μεγάλη εισρωή μεταλλαγμένων προϊόντων από κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο. Προϊόντα τα οποία δεν μπορεί να τα ταυτοποιήσει ο ανθρώπινος οργανισμός και τα μετατρέπει σε καρκίνο. Δεν μπορεί να τα ταυτοποιήσει γιατί είναι μεταλλαγμένα και δεν αναγνωρίζονται. Αυτό θα πρέπει να το δούμε πολύ σοβαρά και ο καθένας μας. Και να το δούμε σοβαρά, το εννοώ αυτό που λέω, με προσωπικό αγώνα, με κάποια email που μπορεί να στείλει, γιατί νομίζω ότι έχουν δώσει και έναν αριθμό email γενικά στη δημοσιότητα, που μπορούν προς τον κύριο Μανιάτη όλοι να εκφράσουν τα παράπονά μας. Αν συγκεντρωθεί ένας αριθμός ανθρώπων παραπάνω από αυτό που είναι το επιτρεπτό, νομίζω ότι θα μπορέσουν να πάρουν πίσω τον νόμο. Γιατί η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που υπέγραψε την είσοδο των μεταλλαγμένων στη χώρα μας. Και είναι σοβαρότατο και θα πρέπει να το δούμε με πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Τώρα θίξατε ένα πολύ τεράστιο θέμα, έχετε απόλυτο δίκιο. Τα μεταλλαγμένα αποτελούν μία διατροφική βόμβα η οποία είναι βραδιφλεγής και η οποία θα επηρεάσει και τη ζωή πέρα από τη δική μας, των παιδιών μας, των εγγονών μας ήδη, και πάει λέγοντας. Είναι τεράστιο θέμα, δεν το έχουμε πάρει ακόμα, δεν το έχουμε πάρει στα σοβαρά όπως θα έπρεπε. Καλά κάνετε και το θέτετε και βέβαια
δεν μας τιμά πως επί των ημερών της ελληνικής προεδρίας ακριβώς άνοιξε η κερκόπορτα και τα μεταλλαγμένα μπαίνουν πια με την βούλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο τραπέζι. Έχετε μας. Ακριβώς αυτό είναι τεράστιο δίκιο. Θέμα. Απόλυτο δίκιο. Και οφείλουμε στα παιδιά μας και στις επόμενες γενιές, εμείς που είμαστε εδώ αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε και μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, να δώσουμε το στίγμα μας και να μην επιτρέψουμε η χώρα μας να γίνει η πρώτη χώρα που θα γίνει είσοδος μεταλλαγμένων προϊόντων. Θα γραφτεί στην ιστορία ως το χειρότερο και ως το πιο αρνητικό συμβάν. Ακριβώς. Το λέω και το τονίζω και ας το δούμε με σοβαρότητα και εμείς και όποιοι είναι αρμόδιοι ας ακολουθήσουν το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουν. Εγώ από την πλευρά μου ως κατάστημα θα φτιάξω μία λίστα που θα έρχεται μέσα ο πελάτης, τη στιγμή που θα έρχεται και βέβαια με δική του επιθυμία, θα μπορεί να υπογράψει και από εκεί και πέρα το υπόλοιπο θα το αναλαμβάνουμε εμείς, ώστε να φτάσει εκεί που πρέπει να φτάσει αυτό το ας το πούμε μίνι δημοψήφισμα όπως μπορούμε να το αποκαλέσουμε, για να σταματήσουμε όλο αυτό που πάει να συμβεί. Και μετά έρχονται και τα υπόλοιπα. Κώδικας αλιμεντάριος, θα απαγορέψουν σιγά σιγά στους μικρούς παραγωγούς να βγαίνουν στις λαϊκές αγορές. Αυτό να το δουν. Δεν θα μπορεί να υπάρχει σπόρος. Το πούμε απλά. Ο ντόπιος σπόρος δεν θα υπάρχει. Θα είναι παράνομο. Ο σκοπός δεν θα υπάρχει σπόρος. Ακριβώς. Θα μπορείς να πάρεις μόνο δικά τους υβρίδια. Ακριβώς. Και αύριο μεθαύριο θα σε καθορίζουν και τι θα τρως και πώς θα το τρως. Νομίζω πως η αγορά έχει κατακλειστεί από υβρίδια. Η επόμενη κίνηση είναι να κατακλειστεί από τα μεταλλαγμένα και από εκεί και πέρα μετά ο Θεός βοηθός. Αυτό έχω να πω. Και ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του, να μην κοιτάμε μόνο αυτά που προσπαθούν να μας δώσουν και να μας σερβίρουν. Υπάρχουν σημαντικότατα προβλήματα και ένα από αυτά για μένα είναι η διατροφή. Από εκεί μπορούν να ελέγξουν τα πάντα. Και φτάνει πλέον μέχρι εδώ, δηλαδή κάποια στιγμή να μπορέσουμε να αντισταθούμε. Πάντως αυτό που είπατε, η εικόνα που πήγατε να περιγράψει και σας διέκοψα και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, πως δεν θα μπορούν, δηλαδή η εικόνα της λαϊκής με τους παραγωγούς που έχουν τα δικά τους... Ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία να απαγορευτεί ο απλός ο πάγκος της λαϊκής. Σήμερα διάβαζα κάποια site, τα οποία είναι πολύ έγκυρα, και αρχίζουν σιγά σιγά, από τη στιγμή που θα έρθει ο έλεγχος των σπόρων, θα μπορούν να ελέγξουν τους σπόρους, θα μπορούν να φέρουν τα μεταλλαγμένα, θα τους είναι και ο μικρός παραγωγός άχρηστος, γιατί θα μπορούν να τα διακινούν από τις μεγάλες αλυσίδες. Εκεί εμείς πρέπει να σταματήσουμε αυτό και αυτό έχει σχέση με όλο αυτό που θα παρουσιάσουμε σήμερα. Μια προσπάθεια που θα γίνει από ντόπιους παραγωγούς. Τώρα, εύλογη και η δική μου απορία, σας την είχα εκφράσει και όταν μου αναφέρατε την ιδέα που είχατε, αλλά φαντάζομαι και πολλών τηλεθεατών οι οποίοι σας ξέρουν. Τι εννοώ. Το κατάστημα Βιολογικών Μουσείων Γεύσης, που είναι η ιδιοκτησία σας, έχει ταυτιστεί με το βιολογικό προϊόν. Νομίζω πως κάτι και εσείς, ως άνθρωπος εδώ που ασχολείστε με τα βιολογικά, δεν θα ήταν υπερβολή αν έλεγα πως έχετε ταυτιστεί στην συνείδηση των τηλεθεατών και γενικά των καταναλωτών με το βιολογικό και με τα τρόφιμα τα οποία μέσα από το κατάστημά σας διακινείται. Εδώ, για να το ξεκαθαρίσουμε, έτσι, νομίζω ότι είναι ένα άλλο βήμα πέρα από τα βιολογικά προϊόντα. Εξίσου φαντάζομαι... Ανώτερα θα τα χαρακτηρίζα εγώ. Ωραία, άποψη, λοιπόν, θα σας εξηγήσω και το λόγο. Καταρχάς θέλω να μου πείτε, εσείς ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά ταυτιστήκατε με το υγιεινό, με το βιολογικό, τι είναι αυτό που είδατε και αποφασίσατε πέρα από τα βιολογικά και το, επαναλαμβάνω, το κατάστημα που προς τιμήν σας είναι ταυτισμένο με ανώτερης ποιότητας έτσι διατροφή, να κάνετε ένα, επιτρέψτε μου να πω, άνοιγμα και σε άλλου είδους παραδοσιακά έτσι όμως προϊόντα. Θα τα χαρακτηρίσουμε παραδοσιακά προς στιγμήν από την άποψη ότι όλοι οι παραγωγοί που θα συνεργαστούν πάνω σε αυτό το εγχείρημα είναι καινούργιοι παραγωγοί και δεν μπορούν να είναι ακόμη παραγωγή βιολογικών προϊόντων από την άποψη ότι πρέπει να περάσουν 3 χρόνια ενώ θα βρίσκονται μεταβατικό στάδιο. Αυτό δεν πάει να πει όμως ότι τα προϊόντα αυτά δεν θα καλλιεργηθούν με τις αυστηρότητες μεθόδους, γιατί εκεί θα είμαστε εμείς. Αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί να το αφισβητήσει κανείς, γιατί πρώτον, ούτως ή άλλως τα προϊόντα που μπαίνουν στο κατάστημά μας ελέγχονται. Ελέγχονται καθημερινώς και από εμάς τους ίδιους, αλλά εγώ προκαλώ ακόμη και τους πελάτες μου και με δικά μου έξοδα, αν έχουν την παραμικρή αμφιβολία, να πάνε σε ένα χημείο που οι ίδιοι εμπιστεύονται και να εξετάσουν τα προϊόντα, γιατί αν γίνει κάτι στραβό, πρώτον έχουμε κοροϊδευτεί εμείς οι ίδιοι και τα παιδιά μας και μετά οι καταναλωτές. Από εκεί και πέρα, αυτό που πάει να γίνει τώρα είναι με νέους παραγωγούς, οι οποίοι εμείς προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα τρικαλινό τουριστικό προϊόν. Αυτό μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει ο νομός Τρικάλων να μπει στο χάρτη των τουριστικών προϊόντων.
να δημιουργήσουμε. Αν κάποιοι έχουν επισκεφτεί την Ιταλία ή τη Γαλλία, θα δουν πολύ μικρά χωριά, πολύ μικρούς οικισμούς, μικρές κομοπόλεις που έχουν καταφέρει, και όταν λέω μικρές κομοπόλεις, εννοώ πόλεις στο μέγεθος της τάξης μεγέθους της πόλης των Τρικάλων. Μάλιστα. Που έχουν καταφέρει και έχουν δημιουργήσει τουριστικά προϊόντα. Π.χ. θα φύγεις από εδώ, θα πας στη Γαλλία στο Πέρικορτ και θα πας να επισκεφτείς μία φάρμα, στην οποία φάρμα θα μπορείς να γευτείς άγρια τρούφα. Θα μπορείς να γευτείς άγρια μανιτάρια σε πολύ απλή εκδοχή, με αυγά, με ομελέτα κτλ. Και από εκεί και πέρα αυτό είναι πόλος έλξης για ξένο κόσμο. Εκτός από αυτό, το ότι έχουν καταφέρει να φέρουν τον κόσμο εκεί, καταφέρουν να διώχνουν και τα προϊόντα τους εκτός των πόλεων αυτών. Αυτό μπορούμε να το δημιουργήσουμε κι εμείς. Ο Θεσσαλικός κάμπος δεν έχει να ζηλέψει τίποτα σε σχέση με άλλες περιοχές ανά την Ευρώπη. Δεν έχει να ζηλέψει τίποτα γιατί, αν εξαιρέσουμε την αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων που έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια, υπάρχουν όμως περιοχές όπου έχει γίνει αγρανάπαυση και όπου τα χωράφια είναι έτοιμα για να καλλιεργηθούν και να δώσουν θησαυρούς, πραγματικούς θησαυρούς, και να μπορεί ο κόσμος να γευτεί φτηνά προϊόντα. Και εννοώ πρώτα τον κόσμο των Τρικάλων, γιατί από τη στιγμή που θα καλλιεργούνται τα προϊόντα στον ομό Τρικάλων, δεν θα γίνει τη διακίνηση και δεν θα υπάρχουν τα μεταφορικά, τα οποία είναι δυσβάσταχτα. Από εκεί και πέρα, και ένα προϊόν που θα καλλιεργηθεί με βιολογικές μεθόδους θα μπορεί να φτάσει στα χέρια μας σε πολύ χαμηλότερη τιμή, γιατί δεν έχει ξεκινήσει να φύγει από την Κρήτη ή να φύγει από την Καλαμάτα ή να φύγει από το άλλο άκρο της Ελλάδος. Θα έχει ξεκινήσει και θα έχει φύγει από τη Μεγάρχη, από το Βαλτινό, από το Παλαιομονάστηρο και θα έχει φτάσει στα χέρια μας. Το τονίζω, θα είναι με τις αυστηρότερες μεθόδους και τα αυστηρότερα στάνταρτ. Μετά δεν είναι μόνο τα προϊόντα τα οποία θα είναι καλλιέργειες. Υπάρχει και η άγρια συλλογή του νομού Τρικάλων, που μπορεί να είναι ένας πρωτοπαραγωγικός τρόπος ανάπτυξης του νομού μας. Εννοώ τα βότανα, τα άγρια βότανα, τα μανιτάρια, που το έχουμε ξανασυζητήσει και σε άλλες εκπομπές, τα οποία είναι σε αυθονία, σε όλο τον νομό. Ο Κόζιακας και γενικότερα η οροσειρά της Πίνδου δίνει από τις εκλεκτότερες ποικιλίες άγριων βοτάνων και μανιταριών. Σε αυτό το σημείο, το έχω κάνει και άλλες φορές και έχω έρθει σε επαφή με πολλούς ανθρώπους και έχουμε καταφέρει πάρα πολλά πράγματα. Θα ήθελα να πω ότι θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ένα σύλλογο, να συλλέγουμε τα άγρια βότανα, να νομιμοποιούνται όλα αυτά, γιατί θα πρέπει να νομιμοποιούνται, να είναι όλα με αποδείξεις και ό,τι πρέπει να γίνει με τον νόμιμο φορολογικό τρόπο. Και από εκεί και πέρα, μέσα από ένα μικρό συνεταιρισμό που θα δημιουργήσουμε, συλλογής αγρίων βοτάνων και μανιταριών, να βγάλουμε αυτό το προϊόν προς τα έξω. Αυτά τα προϊόντα εντάσσονται όλα μέσα στα προϊόντα του καλαθιού της γιαγιάς. Έχουν ήδη καταλήξει σε κάποιες επαφές με κάποιους συλλέκτες. Η ανεργία μαστίζει τον τόπο μας αυτή τη στιγμή. Πάρα πολλοί άνθρωποι θέλουν να έχουν ένα έξτρα εισόδημα. Όλους τους ενδιαφέρει να βγουν στο βουνό και όπου μπορεί ο καθένας, γιατί βουνά δεν έχει μόνο νομός Τρικάλων, έχει όλη η Ελλάδα. Να συλλέξουν κάποια άγρια βότανα, τα οποία από ό,τι ξέρω δεν χρειάζεται κάποια ειδική άδεια ανανομό για κάποια συγκεκριμένα, αρκεί να γίνεται με τον σωστό τρόπο, να μην ξεριζώνονται και κάνουμε ζημιά και δημιουργούμε οικολογική καταστροφή. Άλλο ζήτημα αυτό, σωστά το λέτε. Πάνε να μαζέψουν ρίγανη τσάι και το ξεριζώνουν και καταστρέφουν. Αυτό είναι καταστροφικό. Αλλιώς είναι να το κόψω, να το συλλέξω για να ξαναβγεί και του χρόνου. Να και του χρόνου στον ίδιο τόπο. Εγώ τις προάλλες πήγα στο χωριό μου, στο Ροποτό, για μισή ώρα και μάζεψα 5 χεριές που λέμε στην τοπική μας διάλεκτο, βάλσαμο. Ένα εξαιρετικό προϊόν, το οποίο μας δίνει το εξαιρετικό βαλσαμόλοδο, το οποίο μπορούμε να το αποξηράνουμε και να έχουμε ένα πρώτη τάξη ως αφέψιμα για το χειμώνα. Αλλά εγώ δεν λέω τώρα πλέον να δουλέψουμε ο καθένας να μαζέψει 1 κιλό για το σπίτι, να κάνουμε κάτι πιο οργανωμένο. Και αυτό έχει ξεκινήσει, τα πρώτα βηματάκια έχουν γίνει και είμαστε εδώ σήμερα για να παρουσιάσουμε μία σειρά προϊόντων, τα οποία σιγά σιγά θα τα δείτε σε πάρα πολλά καταστήματα της πόλης μας. Ήδη έχουμε ξεκινήσει και έχουμε βγάλει τα πρώτα προϊόντα στην αγορά της Κρήτης, στη Σάμο, στην Αθήνα, στη Ρόδο, και σιγά σιγά υπάρχει μία ζήτηση. Απλά για να το καλύψουμε όλο αυτό το κομμάτι και όλη αυτή τη ζήτηση που υπάρχει, χρειάζεται να γίνει κάτι πιο συλλογικό. Σε αυτό το σημείο εγώ κάνω έκκληση σε παραγωγούς που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με τη γεωργία ή που ήδη ασχολούνται, αλλά το τονίζω, χωρίς χρήση φυτοφαρμάκων, χημικών και λιπασμάτων, γιατί τα προϊόντα πρωτίστως θα εξετάζονται από εγκεκριμένα χημεία του κράτους και μετά θα βγαίνουν στην αγορά, να μπορέσουμε να έρθουμε σε επαφή εγώ και συνεργάτες μου και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα τουριστικό προϊόν, όπως ακριβώς αυτή τη στιγμή το αποκαλώ, το οποίο θα βοηθήσει και αυτό και θα βάλει ένα λιθαράκι στην ανάπτυξη του τόπου μας. Να καταλάβουμε δηλαδή, το καλάθι της γιαγιάς θα είναι. Βλέπω εδώ πέρα έχετε και ωραίο το καλάθι εδώ. Ναι, το φτιάξαμε στις εργάτες. Τι ακριβώς έχουν, αλλά να το καταλάβουμε. Το καλάθι της γιαγιάς θα είναι ένα καλάθι ή θα έλεγα να το γυρίσω μια ομπρέλα, όπου κάτω από αυτήν την ομπρέλα θα είναι μια σειρά. Θα είναι μια σειρά προϊόντων για όλους. Εμείς δεν θέλουμε κατηγορίες και δεν θέλουμε τα προϊόντα να κατηγοριοποιούνται. Όπως μπορούμε να πούμε περίπου τι προϊόντα θα είναι αυτά. Βεβαίως, τα προϊόντα αυτά θα είναι. Και μετά να τα δούμε λίγο. Ξεκινάμε από προϊόντα τα οποία έχουν σχέση με τα μελισσοκομικά. Εδώ πρόκειται και για μια ιδέα δική μου,
δημιούργησα μία σειρά μελισσοκομικών προϊόντων, τα οποία τα ονομάζω τα θεραπευτικά. Είναι μέλι με διάφορες προσμίξεις προϊόντων βιολογικών και παραδοσιακών, όπως είναι η μαστίχα της Χίου, μέλι με μαστίχα Χίου, μέλι με κουρκουμά, μέλι με κρόκο κοζάνης, μέλι με βασιλικό πολτό γύρι και πρόπολη, ο θησαυρός της μέλισσας, ένα κορυφαίο προϊόν. Τώρα προσπαθούμε και επιχειρούμε με ένα χημείο στην Κρήτη να δούμε μήπως μπορούμε να κάνουμε και την προστίκη, να βάλουμε και την προστίκη πρόπολης, το οποίο είναι εξαιρετικό και δίνει στον οργανισμό τα πάντα από μεταλλικά στοιχεία που τα χρειαζόμαστε όλοι μας. Λοιπόν, και κάποια άλλα που είναι... δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή. Είναι μια κατηγορία με 8... βάση το μέλι. Με βάση το μέλι. Ωραία. Είναι μια κατηγορία με ελαιόλαδα, τα οποία σε πρώτη φάση θα ξεκινήσουμε με κάποια ελαιόλαδα εδώ της περιοχής, να τα τυποποιήσουμε. Να βγουν τυποποιημένα, γιατί πλέον έχει σταματήσει και απαγορεύεται από ό,τι γνωρίζω βάσει νόμου η διακίνηση χήμα προϊόντος λαδιού. Είναι τα άγρια βότανα, γύρω στους 45 κωδικούς της Πίνδου, τα οποία είναι εμπορεύσιμα. Είναι τα γλυκά... οποία υπάρχουν διάσπαρτα. Υπάρχουν και ήδη έχει αρχίσει η συλλογή για φέτος. Ήδη αρχίζουμε και συλλέγουμε κάποια για φέτος. Υπάρχουν γλυκά του κουταλιού και μαρμελάδες, αλλά εδώ θα ήθελα εγώ να βάλουμε την πινελιά τη δική μας και να δώσουμε στον κόσμο καλό προϊόν, γιατί φτάνει πλέον με το ζαχαρόδι διαβήτη, φτάνει με όλες αυτές τις παθήσεις και να προσπαθήσουμε να δώσουμε προϊόν στην αγορά με όλα αυτά τα ωραία που μας δίνει η φύση, όπως είναι η στέβια, που είναι μια πολύ ωραία πρόσμιξη για προϊόντα, όπως είναι οι μαρμελάδες και τα γλυκά του κουταλιού, και πλέον έχουν πάρει και έγκριση, γιατί μέχρι πρότενος δεν επιτρεπόταν στο τρόφιμο να χρησιμοποιηθεί και να γίνει αυτή η πρόσμιξη. Να κάνω εδώ λίγο μια ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε. Όταν λέμε γλυκά του κουταλιού, υπάρχουν και σήμερα πολλά γλυκά, ναι, τα οποία φοριούνται ως ντόπια, ως παραδοσιακά, ως υγιεινά. Εγώ βέβαια πάντα έχω μείνει με την απορία. Από την ώρα που είναι συγκεκριμένες οι ποσότητες που μπορεί κάποιος να μαζέψει για να το μετατρέψει αύριο σε γλυκό, ναι, πώς μπορούν όλα αυτά τα γλυκά να θεωρούνται ή να βαφτίζονται παραδοσιακά. Εγώ ρωτάω λοιπόν εδώ παράδειγμα. Τα γλυκά τα οποία λέτε εσείς ότι θα υπάρχουν, θα είναι γλυκά τα οποία τα βγάζει η κυρία Δήμητρα στο σπίτι της, η κυρία Μαρία στο δικό της, πώς θα είναι... Βασικά να σας εξηγήσω ότι πίσω από όλο αυτό το κομμάτι βρίσκεται ένας πολύ άξιος συνεργάτης και ένα πολύ καλό παιδί που το έχω την τύχη να συνεργάζομαι μαζί του 6 χρόνια, είναι ο Κώστας ο Χάμος. Είναι από τους λίγους, νομίζω είναι ο δεύτερος ή ο τρίτος που έχει πιστοποιημένο τυποποιητήριο βιολογικών προϊόντων. Βρίσκεται στη Μουριά, ανάμεσα στην πηγή και στο Καραβόπορο, στο αριστερό μας χέρι, το τυποποιητήριό του, ο οποίος θα τυποποιεί όλα αυτά τα προϊόντα σε πρώτη φάση μέχρι να μπορέσουμε κάποια ωραία, στιγμή. Μου λύσατε την απορία. Ναι. Άλλη κατηγορία. Άλλη κατηγορία είναι ζυμαρικά χειροποίητα. Πρόκειται για 13 κωδικούς ζυμαρικών με βάση τα άγρια βότανα και τα μανιτάρια. Κάποια από αυτά εγώ τα έχω δουλέψει και στο κατάστημά μου. Εδώ μιλάμε τώρα για άλευρα τα οποία είναι κορυφαία, πιστοποιημένα βιολογικά. Απλά εδώ δεν μπορούμε να πάρουμε πιστοποίηση ως βιολογικό προϊόν, γιατί μπαίνουν τα άγρια βότανα και τα άγρια μανιτάρια μέσα. Το προϊόν όμως είναι 100% βιολογικό, απλά δεν φέρει την πιστοποίηση. Αυτό πρέπει να το διευκρινίζουμε. Από την άποψη ότι μέσα θα μπαίνει αγριόσκορδο, τσουκνίδα. Τώρα κάνουμε μια προσπάθεια με το περδικάκι να φτιάξουμε κάτι. Το γάλα που θα χρησιμοποιούνται σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις θα είναι βουβαλινό ή γίδινο. Δηλαδή θα χρησιμοποιήσουμε τελείως διαφορετικά υλικά από αυτά που ξέραμε μέχρι στιγμής, για να δώσουμε κάτι διαφορετικό στην αγορά. Και από εκεί και πέρα, τα σιτάρια, επειδή εδώ στην παραγωγή μας ο μοναδικός που καλλιεργεί αυτή τη στιγμή βιολογικά σιτάρια, που γνωρίζω εγώ τουλάχιστον και μεγάλη ποσότητα, είναι ο κύριος Μουσγιούρας, αλλά αυτός ήδη έχει κάνει κάποιες συμβάσεις. Από του χρόνου μπορεί να υπάρξει συνεργασία και να παίρνουμε την πρώτη ύλη από αυτόν για να φτιάχνουμε αυτά τα προϊόντα. Μετά είναι τα άγρια μανιτάρια, τα αποξηραμένα. Ήδη έχουμε κάνει κάποιες συζητήσεις για να βρεθούν άνθρωποι, πάντα με τη συμβολή ειδικών, που όπως λέω σε κάθε μας συνάντηση, πίσω μας υπάρχει επιτελείο διατροφολόγων, βοτανολόγων, μυκητολόγων που να μπορούν να εξετάσουν, γιατί και τα μανιτάρια δεν είναι άφοβα, πρέπει να γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Και τα περισσότερα από αυτά είναι και τοξικά. Ναι, δεν είναι ώρα... Άρα, ό,τι θα βγει στην αγορά θα είναι εγκεκριμένο και πιστοποιημένο. Όσπρια, εδώ είναι ένα κομμάτι το οποίο με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Η περιοχή μας, για όσους δεν το γνωρίζουν, παράγει πρώτης τάξεως όσπρια. Να αναφερθώ ειδικότερα στην περιοχή της Μεγάρχης, στην περιοχή της Ράξας, που τελευταία έχουν γίνει πάρα πολύ καλές προσπάθειες. Βέβαια, οι άνθρωποι είναι σε μεταβατικό στάδιο. Από ό,τι ξέρω, ο κύριος Τριγώνης από φέτος νομίζω ότι θα μπορεί πλέον να πουλάει και βιολογικά προϊόντα. Είναι σε μεταβατικό στάδιο, αλλά οι προσπάθειες που γίνονται είναι εξαιρετικές. Αυτά τα όσπρια για μένα θα έπρεπε κάποια στιγμή και θα πρέπει κάποια στιγμή να το δούμε συλλογικά και να δημιουργήσουμε προϊόν POP.
Είναι εξαιρετικής ποιότητας. Όπως λέμε δηλαδή φάβα Σαντορίνης, να φάβα πούμε όσπριο μεγάρχης. Κατοίκη Δομοκού. Φαγή μεγάρχης παράδειγμα. Ναι, ακριβώς. Μάλιστα. Αυτό θα γίνει βέβαια με όλους τους φορείς και όπως πρέπει να γίνει. Γιατί τα προϊόντα, και συμμιλάω τώρα με τη μαγειρική μου ιδιότητα, είναι εξαιρετικά, εξαιρετικής ποιότητας, τρομερά βραστερά και πολύ γευστικά. Και δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από προϊόντα άλλων περιοχών. Μας έχουν δημιουργήσει την εικόνα και την ιδέα στο μυαλό μας ότι μόνο επώνυμα προϊόντα, π.χ. Γίγαντες Πρεσπών. Εγώ παίρνω Γίγαντες μόνο από τις Πρέσπες. Ποιος είναι ο λόγος? Δεν έχουν τα χώματα να ζηλέψουν τίποτα τα δικά μας, και αυτό σας το λέω γιατί έχω μιλήσει με ειδικούς από περιοχές, από άλλες περιοχές της Ελλάδος, σε σχέση με την ποιότητα. Τώρα, αν η χρονιά δεν είναι καλή, σε αυτό δεν μπορεί κανένας να πει και να εγγυηθεί. Αυτό ισχύει για όλους. Και σε άλλα ακριβώς. Μέρη που λέμε χρονιά μην είναι καλή. Ακριβώς. Θα δημιουργήσουμε, ξέχασα να πω πριν που με ρωτήσατε για τα. Που μιλήσαμε πριν για τις κατηγορίες, και μία σειρά προϊόντων όπως είναι ο τραχανάς, το πληγούρι, αλλά με δίκοκα σιτάρια. Τα δίκοκα σιτάρια, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι αυτά που γίνεται το τελευταίο καιρό πάρα πολύς λόγος, τα οποία έχουν πολύ μικρή περιεκτικότητα σε γλουτένη, μόνο 8%, όπως είναι το ντίνκελ, όπως είναι το ζέα, τα οποία δεν, η γλουτένη, επειδή είναι πολύ μικρή σε περιεκτικότητα, δεν αφομοιώνεται από τον οργανισμό, ο οργανισμός τη διώχνει. Και σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε με αυτά τα προϊόντα, ήδη έχουμε έρθει σε επαφές με πολλούς παραγωγούς, οι οποίοι είναι και αυτοί μεταβατικού σταδίου, δηλαδή χωρίς χρήση φυτοφαρμάκων, χημικών και λιπασμάτων, για να δημιουργήσουμε τραχανά, πληγούρι, τα ζυμαρικά μας να είναι και αποδίκοκα σιτηρά. Είναι το σιτέρ της αρχαίας Ελλάδος που καλλιεργούσαμε, ναι, νομίζω. Είναι μέχρι το 1920. Όπως λέει τώρα, μέχρι το 1928 γινόταν η καλλιέργεια. Τώρα, αυτό κατά πόσο στέκει, γιατί πολλοί βγαίνουν και λένε ότι αυτό δεν ισχύει. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι ισχύει. Το 1928 απαγορεύτηκε δια νόμου από τον Βενιζέλο. Απαγόρευσε δια νόμου και μας έφερε ένα σιτηρό το οποίο μέχρι την εποχή εκείνη το τρώγανε τα ζωντανά, το έφερε σε εμάς και το καλό προϊόν, ας το πούμε έτσι, τα δίκοκα σιτάρια, φύγανε και τα δώσανε στα ζώα. Έγινε το αντίθετο. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, ο καθένας μπορεί να το ψάξει μόνος του. Εγώ διαβάζω αρκετά, έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό το κομμάτι που λέγεται δίκοκα σιτάρια, και από εκεί και πέρα θα προσπαθήσω κι εγώ να δημιουργήσω με τους συνεργάτες μου μία σειρά προϊόντων από δίκοκα σιτάρια. Λοιπόν, κάποια προϊόντα επίσης παράγονται από τα μελισσοκομικά, γιατί η περιοχή μας, όπως ξέρετε, παράγει πρώτης τάξης μέλι, όπως είναι η γύρι, όπως είναι το μελισσοκέρι, όπως είναι ο βασιλικός πολτός. Βασιλικός πολτός θέλει πάντα πολύ προσοχή που αγοράζουμε και αναγνωρίζουμε τον παραγωγό. Έχει γίνει μεγάλη σροή κινέζικου βασιλικού πολτού στην Ελλάδα. Πολλοί διατείνονται ότι πουλάνε βασιλικό πολτό ελληνικό, ενώ είναι κινέζικος ή ισπανικός, και στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι βασιλικός πολτός αυτό που πρέπει να είναι η τροφή της βασίλισσας, είναι κυφινοπολτός, είναι η τροφή για τους κυφίνες. Από εκεί και πέρα, προϊόντα ντομάτας, θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλη γκάμα, γιατί στην περιοχή μας γίνονται εξαιρετικές προσπάθειες, όπως είναι ο κύριος Μακρύς στο Μεγαλοχώρι, ο Γιάννης, λιαστές ντομάτες, τουρσάκια μελιτζάνας και γενικότερα προϊόντα που έχουν σχέση με καλοκαιρινούς κωδικούς. Να πω δε ότι θα έχουμε και μία διάθεση ντόπιων προϊόντων, φρέσκων προϊόντων. Στα Τρίκαλα τυχαίνει να έχουμε έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς που υπάρχουν στην Ελλάδα, τον κύριο Σάκη Καμίτα, ο οποίος βρίσκεται στη Φανερωμένη, ο οποίος είναι ένας από τους μεγαλύτερους, τροφοδοτεί όλες τις μεγάλες εταιρείες, και εμείς περισσότεροι δεν το γνωρίζουμε, και μέχρι πρότινος ψωνίζαμε τα προϊόντα του νομού Τρικάλων απευθείας από τις εταιρείες. Αν αυτό σας λέει κάτι, νομίζω για μένα λέει πολλά. Τώρα, και το ίδιο μπορεί να συμβεί και με όλα τα προϊόντα. Πολλά από τα προϊόντα που ψωνίζουμε από τα ράφια των σούπερ μάρκετ παράγονται στην Καρδίτσα, στη Λάρισα, αλλά επειδή γίνεται όλος αυτός ο κύκλος, φτάνουν στο χέρι μας έως και στην τριπλάσια τιμή. Δύο θέματα και αμέσως μετά να πάμε να δούμε ένα-ένα τα προϊόντα που έχετε μέσα στο καλάθι της γιαγιάς. Καλαθάκι. Λοιπόν, το καλάθι της γιαγιάς θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο και να έχει περισσότερα. Είπατε ότι απευθύνεστε και μέσα στις εκπομπές σε νέους παραγωγούς ή σε ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν με όλα αυτά. Απευθύνομαι για συνεργασία, δεν απευθύνομαι για κάτι άλλο. Να συνεργαστούμε, να καθίσουμε κάτω, να ανταλλάξουμε τις απόψεις. Δηλαδή να έρθει κάποιος να σας βρει, κάποιος να σας ακούει τώρα. Βεβαίως. Για να διαθέσει τα προϊόντα του, για να συνοηθείτε, τι ακριβώς. Κοιτάξτε, να δείτε. Εμείς σε πρώτη φάση δεν θέλουμε να διαθέσουμε προϊόντα του ανθρώπου που έχει παράγει μέχρι τώρα. Θέλουμε να παρακολουθήσουμε το προϊόν από την αρχή, από τη ρίζα, από την μέρα που θα φυτευτεί το χωράφι μέχρι τη μέρα που θα φτάσει στα χέρια μας. Θέλουμε να έχουμε τον έλεγχο,
το ότι δεν έχει γίνει χρήση φυτοφαρμάκων, χημικών και λιπασμάτων. Μάλιστα. Το ότι τα προϊόντα θα είναι πιο οικονομικά δεν σημαίνει ότι θα είναι κατωτέρας ποιότητας. Θα είναι ίσως ανωτέρας, αλλά όχι σε καμία περίπτωση κατωτέρας. Άρα είστε ανοιχτός στο να έρθουν άνθρωποι. Ακριβώς. Οι οποίοι ενδιαφέρονται και τους συνεργάτες σας. Για φέτος έχουμε βρει τους παραγωγούς και τους συνεργάτες που θα ξεκινήσουμε να βγάλουμε. Ήδη ξεκινήσαμε, όπως σας είπα, και έχουμε βγάλει κάποια προϊόντα που στέλνουμε σε κάποιες άλλες πόλεις. Αλλά επειδή βλέπουμε ότι δεν φτάνει πλέον η παραγωγή αυτή, θα θέλαμε να μπουν και άλλοι μέσα στο παιχνίδι. Αυτό που λέγεται τουριστικό προϊόν των Τρικάλων και σε συνεργασία, γιατί και εγώ σκέφτομαι ο ίδιος κάποια στιγμή να ασχοληθώ με τις καλλιέργειες. Ήδη προσπαθώ και βολιδοσκοπώ σε ποιο χώρο θα ασχοληθώ περισσότερο και ποιο με ενδιαφέρει. Κλείνω πάρα πολύ προς τις σούπερ τροφές. Να πω ότι είναι εξαιρετικά τα προϊόντα των σούπερ τροφών που παράγονται στο νομό μας, στο νομό Καρδίτσης. Πολύ καλές προσπάθειες, όπως είναι ο συνεταιρισμός στην Καρδίτσα. Πάρα πολύ καλές προσπάθειες που κάνουν μεμονωμένη παραγωγή. Κάποια από αυτά έχω και σήμερα εδώ να σας τα δείξω, τα οποία εγώ τα διαθέτω ήδη από το κατάστημά μου. Και θέλω να τα διαθέσω και χοντρικώς. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Δύο ερωτήσεις και να περάσουμε στα προϊόντα. Τα προϊόντα με την ετικέτα του καλά της γιαγιάς. Ναι. Είπατε ότι σήμερα ήδη τα έχετε προωθήσει στην αγορά της Κρήτης, στην Αθήνα, στη Ρόδο. Ακριβώς. Στην Θεσσαλία και ειδικότερα στα Τρίκαλα. Πότε θα βγουν τα προϊόντα και πού θα μπορεί να τα βρει κάποιος? Στο επόμενο δεκαήμερο, ήδη θα το δείτε και από έτσι ένα marketing που θα κάνουμε και πάντα με τη συνδρομή τη δική σας, γιατί θα απευθυνθούμε και σε εσάς. Ναι, εγώ το γνωρίζω, λέω, για να το ξέρουμε και για τη λέξη. Πλέον είναι διαθέσιμα, ήδη στα Τρίκαλα έχουν ενδιαφερθεί 2-3 καταστήματα μέχρι στιγμής για να εντάξουν τα προϊόντα το καλάθι της γιαγιάς. Που το λέω και το τονίζω ότι δεν είναι προϊόντα τα οποία ανήκουν σε μένα, ανήκουν σε μια ομάδα παραγωγών και συνεργατών και μπορούν πλέον πολλοί να απευθυνθούν και να βάλουν προϊόντα τα οποία θα τους έρθουν και πιο οικονομικά σε αυτούς ως χονδρικοί να τα αγοράσουν, αλλά και σε αυτούς που απευθύνονται, στους καταναλωτές. Άρα δηλαδή θα πάρουν σε διάφορα καταστήματα της ευρύτερης περιοχής. Θα τα δείτε και πλέον συντόμως. Μαγική λέξη την είπατε. Πόσο οικονομικά θα μπορεί να είναι? Είπατε ότι ποιοτικά θα είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Κοιτάξτε, αυτό δηλαδή σημαίνει ότι θα είναι και αλμυρά στην τιμή? Όχι, από τη στιγμή που εμείς γλιτώνουμε όλο το κομμάτι αυτό των μεταφορικών. Δηλαδή, εγώ για να φέρω τώρα λάδι από την Κρήτη, θα επιβαρυνθώ για μία παλέτα 100 ευρώ, παράδειγμα, δεν θυμάμαι τώρα πόσο ακριβώς είναι, και τα μεταφορικά. Αυτά φεύγουν. Επίσης, την τυποποίηση αναλαμβάνουμε να την κάνουμε εμείς. Εμείς παίρνουμε το προϊόν χύμα όπως είναι, το εξετάζουμε, το τονίζω και το ξανατονίζω σε χημείο, να δούμε αν είναι απαλλαγμένο από φυτοφάρμακα. Mm-hmm. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει ούτε το παραμικρό ίχνος φυτοφαρμάκου. Το τυποποιούμε και γλιτώνουμε και την υπεραξία που βγαίνει από την τυποποίηση, συν τα μεταφορικά, συν το ότι... Ωραία. Άρα οικονομικά θα είναι σε υπερανταγωνιστικές τιμές. Δεν το συζητώ. Υπερανταγωνιστικές τιμές. Είναι βασικό αυτό. Όχι, αυτός είναι και ο σκοπός μας. Να δώσουμε καλό και φτηνό προϊόν στην αγορά. Φτηνό, οικονομικό και υγιεινό δηλαδή. Το υγιεινό είναι η σημαία μας, εννοείται. Αυτό είναι το πρώτο απ' όλα. Μάλιστα. Ωραία. Να πάμε λίγο. Αν δεν μας θέλει να το δούμε. Να σας δείξω λίγο έτσι κάποια. Τώρα δεν θα νομίζω. Μπορούμε να, η κάμερα να ζουμάρει. Όπου θέλετε εσείς, ό,τι νομίζετε ότι πρέπει να δείξετε να ζουμάρει. Θα σας δείξω ένα ζυμαρικό, την μακαρίνα, η οποία είναι από Ντίνκελ. Είναι από δίκο κοσιτάρι. Ωραία. Το βλέπει η κάμερα τώρα. Μάλιστα. Αυτό. Αυτό είναι από δίκο κοσιτάρι. Από δίκο κοσιτάρι είναι αυτό που σας είπα ότι έχει 8% γλουτένη. Ο οργανισμός δεν την αφομοιώνει, τη διώχνει. Είναι πολύ καλό. Δεν θα το προτείναμε σε ανθρώπους που έχουν θέμα με κοιλιοκάκι. Αν θέλετε, δείξτε έτσι να φαίνεται καθαρά στην κάμερα και η ετικέτα. Μάλιστα. Και αυτή είναι η ετικέτα του καλά της γιαγιάς. Αυτή είναι η ετικέτα του καλά της γιαγιάς. Βέβαια, τώρα θα μπουν και πιο βελτιωμένα τα θέματα επάνω. Εδώ είναι κάποια βότανα. Στα δείξω, η τσουκνίδα. Το μελισσόχορτο. Αυτά είναι όλα από άγρια συλλογή, κύριε Πίσα. Είναι από εδώ από την περιοχή μας. Και αυτό είναι ορίστε. Τσαγάκι του βουνού. Τσαγάκι του βουνού. Μάλιστα. Είναι από βότανα της περιοχής. Βότανα της περιοχής, ναι. Από ανθρώπους που τα συλλέξαν εδώ από την περιοχή μας. να σας δείξω. Φακή. Φακή. Συγκεκριμένη φακή είναι από τη Μεγάρχη. Να τη ζουμάρουμε λίγο. Είναι, μάλιστα. Είναι προϊόν δικό μας εδώ, ναι, του κυρίου Τριγώνη, παραγωγή, ο οποίος φέτος από ό,τι ξέρω θα παράγει και υπέροχο σουσάμι. Έχει κάνει και πέρυσι μια προσπάθεια. Θα βγάλει και λίγο αλλιώς, ταχύνι. Μάλιστα. Όχι, όχι. Έτσι όπως το είχατε να το μπορείς να το ζουμάρει εδώ η κάμερα. Μάλιστα. Ωραίο το. Αυτά είναι όλα τοπικά προϊόντα. Αυτό είναι το βασικό. Μόνο, θα σας δείξω, αυτό δεν είναι τοπικό. Σας το δείχνω μισό λεπτάκι. Το μέλι. Θα σας δείξω ένα πολύ εξειδικευμένο. Είναι μέλι με φύλλα χρυσού.
Μέλι με φύλλα χρυσού. Είναι βρόσιμος χρυσός 24 καρατίων από την Αραβία και έχει προστεθεί μέσα σε ένα μέλι καστανιά, στο συγκεκριμένο μέλι είναι του πατέρα μου, το οποίο το βγάζουμε και αυτό, δεν είναι δικιά μας ιδέα, έχει βγει από ένα ζευγάρι από την Καβάλα, έχουν βγάλει το μέλι Βασίλισσα, αλλά επειδή η αγορά δεν φτάνει, δεν προλαβαίνουν και οι ίδιοι, έχω έρθει και συνεννόηση μαζί τους. Είναι μια ωραία ιδέα. Όχι, δεν είναι απλά ιδέα, βοηθάει πάρα πολύ γιατί είναι ευγενή μέταλλο και βιοσυντονίζεται. Αυτό τι, πέρα από την θρεπτική δοξία. Βοηθάει πάρα, μα πάρα πολύ στην εύρυθμη λειτουργία του εντέρου. Πάρα, μα πάρα πολύ. Δεν είναι μόνο lifestyle, ναι, χρυσός κτλ. Άλλο. Το μέλι το Λογκές, το οποίο είναι δικό μας μέλι, είναι καστανιάς. Παράγεται στις Λογκές Ροπούτου, το έχουμε ξαναδείξει και σε άλλες εκπομπές. Και όλα και τα παράγοντα. Αυτό που λέει ότι το καλά της γιαγιάς θα έχει προϊόντα δικά του από παραγωγούς, αλλά θα έχει και προϊόντα ανθρώπων οι οποίοι τα βγάζουν αυτή την ώρα και θα διοχετεύεται μέσα από το καλά της γιαγιάς. Τώρα, εντάξει, είναι τα όσπρια, είναι όλη η σειρά των οσπριών που σας ανέφερα. Συνεχίσουμε λίγο με τι κάποια γλυκά του κουταλιού, η φράουλα, φρέσκια φράουλα. Αυτή είναι φράουλα η οποία ζυγίζει σε μοριακό βάρος 4 φορές από την απλή συμβατική. Είναι βιολογική, είναι γεμάτη, δεν έχει καθόλου φυτοφάρμακο, δηλητήρια κτλ. Και είναι από παραγωγό της περιοχής των Βρεβενών, ο οποίος μας την έφερε και την παρασκευάσαμε στο τυποποιητήριο που σας ανέφερα πριν. Κάποια βότανα. Να πω ότι όλα τα άγρια βότανα, θα σας δείξω και παρακάτω, επειδή βλέπουμε ότι το μέλλον στο χώρο των βοτάνων πάει και στα αποστάγματα, εμείς θα δημιουργήσαμε, μάλλον πήραμε την αντιπροσωπεία πάλι τοπικού ανθρώπου εδώ, του κυρίου Κώστα Παλατζά από το Παλαιό Μονάστηρο, τον οποίο αυτή τη στιγμή πρέπει να τον αναφέρω, ο οποίος κάνει εξαιρετική δουλειά, παράγει ό,τι βγάζει η περιοχή μας σε άγριο, σύν τις καλλιέργειες που έχει ο ίδιος, από... έχει φέρει το φυτό της Αθανασίας από την Ταϊλάνδη, το Γιάγκουλαντ, ένα εξαιρετικό φυτό το οποίο βοηθάει τον οργανισμό, είναι αναζωογόνηση όλων των κυττάρων. Έχει φέρει τα σποράκια τσία από το Περού και τα καλλιεργεί. Καλλιεργεί γκότζι, υποφαές, κράμπερι. Αυτά καλλιεργούνται εδώ στην Ελλάδα. Καλλιεργούνται στο Παλαιομονάστηρο. Κράμπερι, συγγνώμη. Γκότζι και τσία. Καλλιεργεί τσουκνίδα, καλλιεργεί καλέντουλα, καλλιεργεί βίσκο. Ό,τι θα σας δείξω παρακάτω και κάποια από τα προϊόντα του και τα κάνει μέσω της απόσταξης, με ψυχρό έκθλιψη, παράγει τα υπέροχα αποστάγματα που τα προϊόντα αυτά θα ενταχθούν και αυτά στο καλάθι της γιαγιάς. Α, τα βρίσκει κάποιος μέσα από το καλάθι της γιαγιάς. Μέσα από το καλάθι της γιαγιάς, βεβαίως. Το ίδιο πάλι. Να σας δείξω κάποια άλλα. Κάποια μελισσοκομικά εδώ είναι μέλι με κανέλα και ηλάνης. Ένας πολύ ωραίος κωδικός. Το οποίο αυτό... περπατάει πάρα πολλές ναι, υπόλοιπες. Και αυτό φαντάζομαι ότι θα έχει και θεραπευτική ιδιότητα πέρα από τις θρεπτικές. Η κανέλα και η ηλάνης, γιατί... το έχω ξαναπεί και άλλη φορά, ναι. Είναι η κανέλα που θα έπρεπε να καταναλώνουμε. Είναι η μοναδική κανέλα η οποία δεν είναι τοξική. Η κανέλα που υπάρχει στην αγορά, η κάσια, η μαγαδασκάρης αλλιώς η λεγόμενη, είναι τοξική γιατί περιέχει μέσα κουμαρίνη. Θα έπρεπε να είναι μόνο διακοσμητική επάνω στο τζάκι. Δεν κάνει να την καταναλώνουμε. Ας δοκιμάσει κάποιος μόνο την κανέλα και η ηλάνης, σκέτη, χωρίς να τη βάλει κάπου και θα καταλάβει τη διαφορά. Εμείς πλέον τη βγάζουμε και στο μέλι, με μια ομάδα μελισσοκόμων. Σκεφτήκαμε αυτό το κωδικολόγιο και βγάζουμε αυτά τα προϊόντα. Υπάρχει μέλι με κουρκουμά. Κουρκουμά σε ένα εξαιρετικό μπαχαρικό. Είναι αυτό το προϊόν εδώ. Θα μου πείτε γιατί να μην πάρω κουρκουμά, να μην πάρω μέλι να το φτιάξω μόνος μου. Εδώ έχουν δουλέψει επάνω χημικοί για να βγει ακριβώς η δοσολογία και όπως πρέπει να γίνει. Ναι, δεν είναι τυχαίο δηλαδή. Κάποια μέλι με σπόρους κακάο. Επίσης πάρα πολύ καλό. Η σπόρη του κακάο είναι νούμερο 2 τροφή του εγκεφάλου. Προτάσεις. Βεβαίως. Μέλι με σποράκια τσία. Είναι αυτά που σας έλεγα που τα καλλιεργεί και ο συντοπίτης μας εδώ, ο κύριος Παλατζάς, που φτιάχνει και τα αποστάγματα. Φράουλα, μαρμελάδα με στέβια. Επίσης πάρα πολύ καλό προϊόν. Είναι κατάλληλο και για διαβητικούς, βεβαίως. Και γενικότερα και τα γλυκά του κουταλιού. Δεν χρειάζεται να είσαι διαβητικός για να τη φας. Δηλαδή και ανθρώπους που θέλουν. Δεν χρειάζεται να γίνεις διαβητικός. Για να μην γίνεις διαβητικός. Είναι, η πρόληψη είναι πιο σημαντική από τη θεραπεία. Έχουν την, την ίδια γεύση. Μέλι με μαστίχα Χίου από την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών της Χίου που έχουμε εξαιρετική συνεργασία. Κάνουμε μία σύμπραξη τρικαλινού προϊόντος με χιώτικο. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό επίσης γιατί μπορεί να δημιουργηθεί και προϊόν που θα περπατήσει και πέραν της Ελλάδος κάποια στιγμή. Βάμα πρόπολης, εξαιρετικό και αυτό πάρα πολύ καλό προϊόν. Αυτό που χρησιμεύει. Η πρόπολη βοηθάει πάρα πολύ το γαστρεντερικό. Είναι πάρα πολύ καλή λειτουργία ως αντισηπτικό, αντιμικροβιακό για τον οργανισμό. Γενικότερα βοηθάει πάρα πολύ πίνοντας μόνο 4 σταγονίτσες την ημέρα σε ένα ποτηράκι νερό. Να σας δείξω από εδώ. Εδώ τώρα. Τι άλλο έχει, βλέπω εκεί. Αυτό είναι το αλάτι των Ιμαλαίων. Είναι μια έτσι, κίνηση που κάναμε και κάναμε μια εισαγωγή για αλάτι Ιμαλαίων. Φέραμε το πιο ψηλό πλέον αλάτι Ιμαλαίων που υπάρχει στην αγορά. Το οποίο σε αναλύσεις που κάναμε δεν φέρει κανένα ξένο σώμα μέσα.
σε πάρα πάρα πολύ καλή τιμή, καμία σχέση με την τιμή που ξέραμε μέχρι σήμερα, γιατί κατά τη γνώμη μου ωραία είναι τα ελληνικά τα αλάτια, όπως είναι το Μανιάτικο, το Μεσολογγείο, αλλά σαν το αλάτι των Ιμαλαίων. Ποια είναι η διαφορά στο θέμα? Ένα μειονέκτημα, να σας ξεκινήσω από το μειονέκτημά του. Δεν έχει ιόδιο. Αυτό είναι το μειονέκτημά του. Γι' αυτό πάντα εμείς προτείνουμε κάποιος να παίρνει και λίγο αλάτι από τη Μάνη ή από το Μεσολόγγι, που δεν είναι ραφιναρισμένο, δεν είναι χημικό. Αλλά έχει πολλά πλεονεκτήματα. Δεν έχει νάτριο, δεν κάνει κατακράτηση υγρών και δεν ανεβάζει αρτηριακή πίεση. Που νομίζω ότι ένα στου τρει πλέον έχουν όλα αυτά τα ζητήματα. Δυστυχώς την κουβαλάμε την πίεση. Τρόπος ο καλύτερος είναι να μην καταναλώνετε πολύ αλάτι. Βοηθάει αυτομάτως στο να έχουμε μείωση της πίεσης. Κάποιες οδοντόκρεμες με οδοντόσκονες, οι οποίες είναι απόλυτα φυσικές, οδοντόκρεμα φυσική, καμία, για να φύγουμε, για να φύγουμε από το φθόριο, βρέχοντας μόνο την οδοντόβουρτσα. Αυτό είναι μια συνταγή από μια κυρία από την Κέρκυρα που μας την έχει δώσει και εμείς την έχουμε πάρει και την έχουμε δουλέψει. Αυτό δηλαδή είναι οδοντόκρεμα. Αυτό είναι οδοντόκρεμα, ακριβώς. Είναι η φυσική οδοντόκρεμα χωρίς φθόριο. Είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε εναλλακτικά για τον οργανισμό μας. Γιατί το φθόριο ευθύνεται επίσης. Βέβαια, πολλοί οδοντίατροι λένε ότι πρέπει να φθοριώνουμε τα δόντια μας κτλ. Ναι, αλλά υπάρχει και φυσικό φθόριο. Να το διευκρινίζουμε αυτό. Κεραλιφές, πάρα πολύ μεγάλη γκάμα, από ό,τι έχει σχέση με λισοκέρια του νομού Τρικάλων. Κεραλιφές οι οποίες είναι για εξέματα, για ψωριά. Κεραλιφές ακόμη και για αιμορροίδες. Επίσης, υπάρχουν αντικουνουπικά, τα οποία το ανοίγεις, το αφήνεις δίπλα σου στο σημείο που κάθεσαι. Τώρα είναι η εποχή, τους φαντάζομαι. Ναι, για να αποφύγουμε τα χημικά και θέλουμε το βράδυ να βγούμε έξω, να πάμε κάπου να καθίσουμε. Ανοίγοντάς το και μπορούμε να το τοποθετήσουμε δίπλα μας. Εποφελούνται και οι διπλανοί μας όλες τις κατάστασεις. Έχει μυρωδιά σιτρονέλας. Σιτρονέλα, η οποία μυρίζει ευχάριστα. Μυρίζει κάπως το λεμόνι. Δεν μυρίζει. Θέλω να πω, δεν είναι αποθητική η μυρωδιά του. Σε καμία περίπτωση, ούτε μία στο εκατομμύριο. Αυτό απλά το αφήνεις, δεν κάνεις επάλυψη. Αυτό το αφήνεις και δεν κάνεις επάλυψη. Να διευκρινίσω ότι αυτή είναι μία σειρά των θεραπευτικών προϊόντων, αν μπορούμε να τα αποκαλέσουμε έτσι, γιατί πάντα πρέπει να βάζουμε τη λέξη μπορεί μπροστά, για να μην έχουμε και προβλήματα. Από εκεί και πέρα στο διατροφικό, θα έπρεπε να φέρω σήμερα τρία καλάθια εδώ για να δείξουμε. Είναι αυτά τα προϊόντα που σας ανέφερα πριν. Είπατε για μανιτάρια, νομίζω για ζυμαρικά, για όσπρια. Τα άλευρα, για... τα άλευρα τα οποία είναι το καλαμποκάλευρο. Ναι. Πληγούρι, τραχανάς. Όλα αυτά. Συν το χειμώνα ότι θα μπαίνουμε και στο κομμάτι, επειδή πλέον αποκτήσαμε και μια εμπειρία τα προηγούμενα δύο χρόνια με το Μήλο των Ξωτικών, να κάνουμε μια, ας το έλεγα έτσι, συλλογή των καλύτερων σοκολατών που υπάρχουν πανευρωπαϊκώς. Ήδη οι πρώτες σοκολάτες που είχαμε φέρει και πέρυσι και πρόπερσι από το Βέλγιο, η Καλεμπό, είχαν αφήσει το δικό του στίγμα στη σοκολάτα. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και αυτό το κομμάτι. Και σιγά σιγά, γιατί όχι, να παρασκευάσουμε κι εμείς μια δική μας καλή σοκολάτα. Το άλλο το καλάθι, εκείνο που μοιάζει σαν ποτιστήρι, τι? Αυτό θα σου το δείξω αμέσως. Κρατήσουμε λίγο αυτό στην άκρη. Εδώ είναι το βαλσαμέλαιο, το οποίο είναι δικό μας προϊόν. Το έχουμε βγάλει εδώ και δύο χρόνια. Είναι βάλσαμο, βεβαίως. Είναι βάλσαμο από την περιοχή του Κόζιακα, το οποίο το έχουμε συγκεντρώσει, το έχουμε βάλει σε βάζα, τυλιγμένα για 40 μέρες. Είναι σαν αυτό που είπε ότι μαζέψατε κάποιες συνεργές πηγαίνοντας στο μάζεψα, ποτέ, αυτό το μάζεψα για δικιά μου, έτσι για λίγο να φτιάξω για μένα που λέμε για το σπίτι. Αλλά ήθελα να πω εκείνη τη στιγμή ότι υπάρχει σε μεγάλη αυθονία. Αυτό είναι το βάλσαμο. Μισό λεπτάκι να σας δείξω. Στο τέλος αυτό. Εδώ είναι κάποια λάδια βάσης, από αυτά που σας είπα που φτιάχνει ο κύριος Παλατζάς. Το συγκεκριμένο εδώ είναι λάδι βάση ντομάτας. Είναι πάρα πολύ καλό για τις πανάδες. Σε αυτά υπάρχει μεγάλη αυθονία. Υπάρχει λάδι από καλέντουλα, λάδι από αχιλία, λάδι από κράτεγο, λάδι από μελισσόχορτο, λάδι από χαμομήλι. Τα οποία το καθένα είναι για δικιά του χρήση. Είναι τα λάδια βάσης τα οποία μπαίνουν συνεχώς στη ζωή μας. Δεν είναι πόσιμα, είναι για εξωτερική χρήση τα συγκεκριμένα. Να διευκρινίζουμε πάντα ότι τα λάδια βάσης δεν μπορούν να είναι πόσιμα. Πόσιμα είναι τα βάματα, τα αποστάγματα. Τα συγκεκριμένα είναι το καθένα για δική του δουλειά. Να σας δείξω λίγο αυτό. Αυτό είναι, είναι λάδι βάσης κισού. Ο κισός, για παράδειγμα, τώρα αναφέρουμε μιας και το έχουμε στα χέρια μας, είναι ό,τι καλύτερο για την κυταρίτιδα. Βοηθάει πάρα πολύ για την κυταρίτιδα και γενικότερα για το κυκλοφορικό. Το συγκεκριμένο παράγεται επίσης από τον κύριο Παλατζά. Τυχαίνει να έχουμε την αντιπροσωπεία, μας έχει δώσει την αντιπροσωπεία. Είναι από τα προϊόντα που θα ενταχθούν στο καλάθι της γιαγιάς. Ο κύριος Παλατζάς, ο οποίος αυτή τη στιγμή κάνει εξαγωγές στη Γερμανία, νομίζω και σε ένα ακόμη κράτος, δεν θυμάμαι ποιο είναι. Τα προϊόντα του είναι αυτά εδώ. Υπάρχει μία σειρά γύρω στους 80 κωδικούς λαδιών και αποσταγμάτων. Και αυτά γίνονται όλα από βότανα της περιοχής και βότανα που καλλιεργεί ο ίδιος. Και είναι η μονάδα η οποία εδρεύει στην περιοχή μας. Στο Παλαιομονάστερο. Αυτό είναι εδώ. Όπως είπατε και του κυρίου Χάμου που είναι εδώ στην περιοχή μας. Επίσης από το Παλαιομονάστερο. Και ένα από τα καλύτερα τυποποιητήρια. Εγκεκριμένο, με πάρα πολύ καλά προϊόντα. Άρα έχουμε πραγματικά θησαυρούς που απλά τους έχουμε αναξιοποιήτους. Λάδι βάσης από αλόι,
και αυτό πολύ καλό προϊόν, με όλα τα ωφέλη που έχει η αλόη, για εξωτερική χρήση επίσης. Βγάζει τη συνέχεια μέσα. Αυτό εδώ είναι λάδι βάση τσουκνίδας. Τώρα πάμε. Είναι λάδι βάση επίσης, γιατί υπάρχει και το απόσταγμα της τσουκνίδας. Από την τσουκνίδα που δείξαμε πριν, την έχουν συγκεντρώσει, είναι ψυχρό έκθλιψη και έχει βγει αυτό το εξαιρετικό προϊόν, το οποίο είναι για εξωτερική χρήση. Άρα την παίρνουμε για ποιες χρήσεις. Βοηθάει για παναδίτες επίσης, γενικά για εγκάβματα, είναι πάρα πολύ καλή. Αλλά το καλό που κάνει η τσουκνίδα είναι όταν την παίρνουμε μέσω της κατάποσης, σε απόσταγμα, σε σταγόνες, που το τονίζω ότι τα αποστάγματα είναι το μέλλον. Γιατί δεν έχουν όλο το πλαστικό, το soft gel που έχουν τα χάπια κτλ. Και γενικά ο κόσμος τρέφεται στα αποστάγματα. Και τι θα έκανε στον οργανισμό η τσουκνίδα σε απόσταγμα? Αποτοξίνωση εντός 24 ώρου. Αποτοξινώνει τον οργανισμό, μάλιστα. Καθαρίζει τις τοξίνες από το αίμα και έχει πάρα πολύ ασβέστιο. Είναι εξαιρετικό προϊόν. Βάσει της τσουκνίδας, όπως βλέπουμε τώρα αυτό, υπάρχει το μελισσόχορτο, υπάρχει ο κράτεγος, υπάρχει το γαϊδουράγκαθο, υπάρχει το τριβόλι. Πάρα πολλά τα οποία μαζεύονται σε άγρια συλλογή και γίνεται μετά αυτή η διαδικασία. Τα οποία μπορούν να είναι όλα προϊόντα εδώ της περιοχής μας. Λοιπόν, να σας δείξω ένα προϊόν, το κράτησα για το τέλος. Για να το ζουμάρουμε λίγο. Ναι. Γυρίστε το λίγο στην κάμερα καλά. Μάλιστα. Τι είναι ακριβώς αυτό? Λοιπόν, το προϊόν αυτό παράγεται. Να το δείχνουμε στην κάμερα, ναι, βεβαίως. Το προϊόν αυτό παράγεται από τις άγριες ελιές. Οι άγριες ελιές, για να μην την μπερδέψουμε με κάποιες, μια ποικιλία ελιάς που είναι μικρούλες και κοντές αθάμνη, μοιάζει πάρα πολύ με αυτή, αλλά είναι άγρια. Για όπως το λέει η λέξη. Να το αγρία, αλλά ναι, βεβαίως. Εντύπωση αυτό που είπατε. Να βοηθήσω εδώ τώρα. Βλέπω εδώ απ' έξω λέει αγριέλαιο. Αγριέλαιο. Είναι από τις άγριες ελιές. Τι συλλέγουμε όταν είναι άγουρες και πράσινες, δηλαδή για να βγει αυτό το προϊόν που κρατάτε στα χέρια σας, το οποίο είναι 200 ml, έχουν συμπιέσει, συνθλίψει 10 κιλά άγριες ελιές. Τυχαίνει το προϊόν αυτό να το βγάζει ο κύριος Αλέκος Καρακικές, ο οποίος είναι χωριανός μου, είναι από το ροποτό Τρικάλων. Συγγνώμη, εδώ βγαίνει αυτό το προϊόν? Αυτό βγαίνει στο Βόλο. Έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχει φέρει ειδικό μπουκαλάκι από τη Γερμανία για να μην έχει τη φωτοευαισθησία, γιατί αυτά τα προϊόντα όλα έχουν φωτοευαισθησία. Γι' αυτό είναι σκούρο. Ακριβώς. Και μέσα περιέχει ένα προϊόν το οποίο το έχουν ζητήσει μεγάλες εταιρείες στην Ελλάδα, πολύ μεγάλες εταιρείες. Το οποίο εγώ θα σας πω για μένα, εμένα μου βοήθησε πάρα πολύ στη γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση. Πίνοντας μόνο μία κουταλίτσα. Το πρωί, ξυπνώντας, μέσα σε 10 ημέρες είχε ρυθμίσει όλο το γαστρεντερικό. Σε περίπτωση πελάτου μου που ήρθε στο κατάστημα, ο οποίος είχε επίσης σοβαρό θέμα σπαστικής κολίτιδας σε πολύ. Δηλαδή είχε σημαντικότατο πρόβλημα. Είχε γυρίσει, είχε συζητήσει, είχε απευθυνθεί σε πάρα πολλούς γιατρούς. Έτυχε ίσως να μην μπορέσει να βοηθηθεί. Δεν ξέρω, δεν νομίζω να είναι συγκυριακό, γιατί είναι το τρίτο περιστατικό που τον βοήθησε πάρα πολύ. Αυτό δε που κάνει, και αυτά είναι όλα σύμφωνα με μελέτες του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, βοηθάει πάρα πολύ για το Αλσχάιμερ. Πάρα πολύ. Και αυτά φαίνονται όλα στο διαδίκτυο. Αν χτυπήσει κάποιος αγριέλαιο.gr, εγώ θεωρώ ότι πρόκειται για ένα θησαυρό, ένα πάρα πολύ καλό προϊόν. Δεν είναι τυχαίο που μεγάλες εταιρείες προσπαθούν να το εντάξουν στην δυναμική τους και ο άνθρωπος επέλεξε να το δώσει σε εμάς, σε μια ομάδα ανθρώπων που ξεκινάμε εδώ από τα Τρίκαλα, από την πόλη του, για να το προσπαθήσουμε να το προωθήσουμε στην ελληνική αγορά και όχι μόνο. Απλά το θέμα με αυτό το προϊόν είναι ότι δεν υπάρχει πολύ μεγάλη παραγωγή από αυτά. Όσο δηλαδή μαζεύουν όσο μπορεί. Είναι σε τρεις κατηγορίες. Αυτό είναι η κατηγορία το superior, θεωρείται το καλύτερο και βοηθάει για έλκος δωδεκακτήλου, βοηθάει για περιπτώσεις που έχουν σχέση με τη χολή, με το σηκώτη, για το Αλσχάιμερ όπως σας προενέφερα και για το γαστρεντερικό. Ένα πάρα πολύ καλό προϊόν, το οποίο είναι θεραπευτικό και είναι πιστοποιημένο από την TIFA Αύστρια, πιστοποιημένο βιολογικό προϊόν. Έχει την πιστοποίηση, του φέρει τα πάντα. Και το βγάζει Τρικαλινός. Το βγάζει Τρικαλινός. Γίνονται πολύ καλές προσπάθειες. Σας το έχω πει. Και αυτό πρέπει ότι μεταξύ μας. Είναι εντυπωσιακό το τι ακριβώς βγάζει αυτή η περιοχή και πόσοι έτσι άνθρωποι υπάρχουν. Θα σας πω το πιο απλό. Νοικοκυρέοι, φιλοπρόδοι. Ακριβώς. Που έχουν κάνει πραγματικά. Επώνυμη εταιρεία, η οποία υπάρχει στα ράφια των φαρμακείων, των καταστημάτων με βιολογικά προϊόντα κτλ. Ζήτησε το προϊόν αυτό από τον κύριο Καρακικέ να του το πάρουν. Ενός αντιτίμου πάρα πολύ μικρού και όταν ενημερώθηκε για το τι τιμή θα έβγαινε στο ράφι, ο άνθρωπος επειδή του αρέσει το σωστό και δεν του αρέσει το άδικο, είπε όχι, θα το δώσω σε κάποιους άλλους ανθρώπους να το προωθήσουν, γιατί αυτό θα έφτανε στα χέρια μας σε συσκευασία μικρότερη αυτινής στα 40 ευρώ. Μάλιστα. Αυτό σε τι τιμή είναι? Αυτό βγαίνει στα 18 ευρώ. Καμία στα 18 ευρώ.
Από αυτά τα 18 ευρώ πρέπει να κερδίσει ο παραγωγός και όλη αυτή η διαδικασία που γίνεται για να συλλεχθεί. 18 με 40 και σε τόσο διαφορετική συσκευασία. Και πιο μικρή από αυτή. Συσκευασία των 100 ml. Αυτό είναι 150. Είναι διαφορά. Ναι. Αγριέλαιο, να το θυμάται ο κόσμος, να το αναγνωρίζει. Πρόκειται για εξαιρετικό προϊόν. Εντάσσεται και αυτό στα προϊόντα του καλαθιού της γιαγιάς, στα θεραπευτικά προϊόντα, όχι στα διατροφικά. Λοιπόν, να κάνουμε τώρα μια ανακεφαλαίωση. Ό,τι θέλετε. Με βοηθάτε με αυτό που είπατε. Υπάρχει λοιπόν το καλάθι της γιαγιάς, θα έχει μια πολύ μεγάλη γκάμα προϊόντων. Μια κατηγορία είναι τα θεραπευτικά προϊόντα. Τα θεραπευτικά. Τα οποία θα είναι προϊόντα, πάλι με προϊόντα του τόπου μας και της περιοχής μας. Από βότανα. Σας τα είπα, όλα είναι εναλλακτικά. Δηλαδή το μέλι θα έχει μια εναλλακτική μορφή. Θα υπάρχει το μέλι το κλασικό, αλλά θα υπάρχει και μέλι με κανέλα, το οποίο βοηθάει για το ζάχαρο. Θα υπάρχει μέλι με λιναρό σπόρο και τσία, που είναι τα ωφέλιμα λιπαρά ωμέγα 3 για να δίνουμε στον οργανισμό μας τρώγοντας μέλι και αυτά. Μάλιστα. Θα υπάρχει μέλι γενικά σε όλες τις προσμίξεις. Μια μεγάλη κατηγορία με θεραπευτικά προϊόντα. Μαρμελάδα με στέβια. Εκεί όλα τα προϊόντα που θα είναι τοπικά, ακόμη και η φράουλα θα παράγεται στην περιοχή μας, απλά θα γίνεται και μια πρόσμιξη για να δημιουργήσουμε ένα θεραπευτικό προϊόν. Και θα είναι από ό,τι αντιλαμβάνομαι βότανα από τους 45 κωδικούς που υπάρχουν στην περιοχή. Ακριβώς 45 υπάρχουν αυτή τη στιγμή, οι οποίοι μπορούμε να συλλέξουμε. Τώρα στην πορεία μπορεί να προσταθούν άλλοι 2-3 κωδικοί, αυτό θα το δούμε στην πορεία. Άρα και τα βότανα θα τα παίρνει άλλος, όπως τώρα, όπως εδώ, νομίζω που είναι, όπως είναι αυτή η τσουκνίδα, ή θα μπορεί να την πάρει δηλαδή. Ή θα μπορεί να την πάρει ακριβώς. Όπως το είπατε. Ότι θα υπάρχει η 45, είσαι απόσταγμα, είσαι... Οι 45 αυτοί κωδικοί των βοτάνων θα υπάρχουν και σε βάμα, που το ξαναλέω για μένα είναι το μέλλον, γιατί ό,τι είναι πόσιμο είναι καλύτερα αφομοιώσιμο από τον οργανισμό, από το να το πάρει σε κάψουλα ή σε οτιδήποτε άλλη μορφή, αρκεί πάντα με τη συμβολή του γιατρού. Είτε λοιπόν έτσι ακριβώς όπως είναι. Όπως το βλέπετε, είτε σε απόσταγμα. Ακριβώς. Πάρα πολύ ωραία. Και αυτά θα είναι από την Τρικαλινή γη. Και από τρικαλινούς... Μόνο σε πρώτη φάση. Πάρα απλά σας είπα κατ' εξαίρεση, βάλαμε το αλάτι των Ιμαλαίων, γιατί θεωρούμε ότι είναι υγιεινό προϊόν και επίσης μπορεί να το χρειαστούμε και σε κάποιες από τις παρασκευές μας. Μα νομίζω ότι θεραπευτικά προϊόντα που μπορούν να προσφέρουν στο καταναλωτικό κοινό... Αυτό και πάσχει, δεν είναι... από αυτό πάσχει ο κόσμος, κύριε, αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι η μία κατηγορία. Και η άλλη θα είναι διατροφικά προϊόντα. Η άλλη κατηγορία είναι διατροφικά προϊόντα, τα οποία, όπως σας τόνισα, εμείς θέλουμε να ελέγχουμε από την αρχή, που φυτεύεται ο σπόρος μέχρι το τέλος που θα γίνει συλλογή, μέχρι να φτάσει να τυποποιηθεί το προϊόν και να βγει στην αγορά, να έχουμε τον πλήρη έλεγχο του προϊόντος, για να ξέρουμε τι φτάνει στα χέρια του καταναλωτή. Από τις φακές, από τα ζυμαρικά, από τα όσπρια. Άρα μου λέτε ότι αν αυτή τη στιγμή μας βλέπει κάποιος παραγωγός, δεν φτάνει απλά να βγάλει 10 κιλά φακές και να σας φέρει. Όχι, δεν αλλά υπάρχει αυτό. Θα πρέπει να έχει τη άποψη από την πρώτη ώρα, την ώρα που θα σπείρει, που θα καλλιεργήσει, για τις συνθήκες. Όχι εγώ υποχρεωτικά, συνέχεια, η δική μου περισσεύει, ναι, το χημείο ότι θα δείξει. Ενώ δηλαδή να... η ομάδα των συνεργατών που υπάρχει ακριβώς, για να δώσει το χημείο του πράσινου φως. Και από εκεί και πέρα θα μπορέσει να δώσει το προϊόν σας, το προϊόν του και μέσα από τη δική δηλαδή, σας... Να γίνουν προσπάθειες, σήμερα μάλιστα, διάβαζα για μια περιοχή η οποία βρίσκεται στην Ασία, το Μπουτάν, το οποίο είναι τριτοκοσμικό θεωρείται και έδωσε εντολή η κυβέρνηση εκεί του Μπουτάν όλη η χώρα να ασχοληθεί πλέον μόνο και μόνο με τις βιολογικές καλλιέργειες. Mm-hmm. Και εδώ πέρα, στο έτος 2014, μικρά παιδάκια και εμείς οι ίδιοι τρεφόμαστε ακόμη με φυτοφάρμακα και δηλητήρια. Είναι ανεπίτρεπτο. Γι' αυτό θα πρέπει να γίνονται προσπάθειες όλα τα προϊόντα πλέον που φτάνουν στο τραπέζι μας να είναι απαλλαγμένα από χημικά. Άρα, και λοιπόν, δηλητήρια. Έχουμε και το διατροφικό μέρος, τα διατροφικά πάντα προϊόντα. Τα οποία θα είναι τα περισσότερα, φαντάζομαι, εδώ από την περιοχή μας. Τρικαλινή γη. Γι' αυτό είπατε προηγουμένως και για μανιτάρια, νομίζω, με τα μανιτάρια, αυτά εδώ. Ακριβώς, και ακριβώς, τα ζυμαρικά, τα όσπρια και όλα τα ακριβώς υπόλοιπα. Να ρωτήσω και πάλι, μου το διαβεβαιώσετε αυτό, πως οικονομικά καταρχάς θα είναι υψής της ποιότητας, αλλά οικονομικά θα μπορούν να είναι ανταγωνιστικά. Δηλαδή να μπορεί άλλος να πάρει. Μη χρειαστεί να φάει φακές για τις πρώτες χρυσάφι. Όχι, το πω πολύ λαϊκά. Εκεί θα μεριμνήσουμε στην πορεία, εκτός των 250 γραμμαρίων που υπάρχει στα ράφια ή του μισού κιλού που υπάρχουν μέχρι στιγμής ή του κιλού, να υπάρχουν και πιο μικρές συσκευασίες των 125 γραμμαρίων για να μπορεί ένας συνταξιούχος που δεν του φτάνουν τα χρήματα, να πει ότι εγώ θα πάρω σήμερα 125 γραμμάρια φακές να φάω με τη γυναίκα μου για σήμερα το μεσημέρι. Μάλιστα. Και να περάσω αυτή το μεσημέρι. Να φάει, να χορτάσει. Να μην σε δεσμεύει η συσκευασία να πάω στο μισό κιλό, γιατί ο άλλος μπορεί να είναι μόνος του, τα χρήματα να μην του φτάνουν. Σαφές και να αυτό θέλει και αυτός να φάει κάτι υγιεινό. Έχει δικαίωμα ο καθένας στην υγεία. Ο καθένας από όλους μας έχει. Αυτό είναι η ευαισθησία που έχουμε για τον καταναλωτή, μας οδηγεί πλέον στην ανάγκη να δημιουργήσουμε μια σειρά θεραπευτικών προϊόντων,
πέραν των συμπληρωμάτων, των ακριβών συμπληρωμάτων διατροφής που πιθανόν θα βρουν στα καταστήματά μας, να μπορούν να πάρουν ένα απόσταγμα του Κόζιακα, το οποίο θα του κάνει την ίδια δουλειά με το ακριβό σκεύασμα της εταιρείας που έρχεται από την Γαλλία, από την Ελβετία. Μα έχουμε θησαυρού στον τόπο μας. Απλά είναι ανασιοποίητο. Θα ήθελα κάποια στιγμή να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε όλη αυτή τη σειρά των αποσταγμάτων και τι κάνει το καθένα και στο τι βοηθάει, να καταλάβει ο κόσμος ότι μερικές από αυτές τις σταγονίτσες από την Τσουκνιδούλα που φυτρώνει 15 μέτρα από το σπίτι μας, με σωστή χρήση θα τον βοηθήσει να αποτοξινωθεί, να ρυθμίσει τον προστάτη του και γενικά να του κάνει καλό. Μάλιστα. Και δεν το λέω για θεραπεία, το λέω για πρόληψη. Εγώ είμαι πάντα της πρόληψης. Λοιπόν, άρα το μότο σας είναι, από ό,τι αντιλαμβάνουμε, πολύ υγιεινά και πολύ φτηνά. Πάντα και αυτό ήταν από την πρώτη μέρα. Εμείς είμαστε ωραία. Αυτοί που το μότο μας και στο κατάστημά μας ήταν βιολογικά σε τιμές συμβατικών. Τώρα, όσον αφορά τα αποστάγματα που είπατε. Εγώ είμαι στη διάθεσή σας. Ακόμα και την ερχόμενη εβδομάδα, αν θέλετε, εδώ είμαστε. Πώς θα μας βολέψει και ο χρόνος μας και εσάς. Και... γιατί όχι να παρουσιάσουμε. Χρόνος δικός μας υπάρχει. Να δει ο κόσμος. Για τέτοιου είδους θέματα υπάρχει χρόνος. Από ό,τι συζητήσαμε και από ό,τι μιλήσαμε, καταλάβατε ότι πρόκειται για τρικαλινούς παραγωγούς. Βέβαια είναι και πολλοί που δεν τους έχω αναφέρει. Κάποια στιγμή θα μπορούσαμε και αυτούς να τους παρουσιάσουμε, τους ανθρώπους όλους και τις προσπάθειές τους και όλα αυτά που κάνουν. Και από εκεί και πέρα να γνωρίζει ο κόσμος ότι στηρίζει τοπικά, στηρίζει τρικαλινή αγορά. Τώρα να επαναλάβω και πάλι πως τα προϊόντα αυτά είπατε στο ξεκίνημα της εκπομπής πως ήδη τα διαθέτετε ο σκάλα της γιαγιάς στην ναι. Κρήτη, στη Ρόδο, Αθήνα. Κρήτη, Ρόδο, Σάμο, και περιοχές Αθήνα. Που είναι και τουριστικές περιοχές. Και πολύ καλά κάνετε, γιατί είπατε στην αρχή ότι θέλετε να είναι και ένα καλό τουριστικό προϊόν. Θα σας το αιτιολογήσω και διαφορετικά. Για την Κρήτη και για τη Σάμο, ειδικά, επειδή τυχαίνει να είμαστε τρία αδέρφια. Ο ένας μου αδερφός ζει στην Κρήτη, εργάζεται πλέον εκείνη και επαγγελματίας μπασκετμπολίστας. Και τυχαίνει να έχει πάρα πολλούς γνωστούς. Και όταν στείλαμε τα προϊόντα αυτά, κατενθουσιαστήκανε. Ο άλλος μου αδερφός βρίσκεται στη Σάμο. Οπότε επίσης κατά τον ίδιο τρόπο ξεκίνησε. Και Αθήνα είναι δικές μου προσπάθειες. Μέσω συνεργατών που τροφοδοτούσαν εμάς μέχρι σήμερα στα Τρίκαλα, σε συζητήσεις που κάναμε, τους είπαμε ότι εμείς μια χαρά παίρνουμε τα δικά σας τα προϊόντα, τα ωραία σας προϊόντα. Τώρα καιρός είναι να βάλετε και στα δικά μας. Έχετε κάνει μια πολύ καλή κίνηση πρώτα απ' όλα για να υπάρχουν προϊόντα pop. Αυτό που είπατε, να αποκτήσουν αυτό θα πρέπει να γίνει ταυτότητα. Πάντα σε συνεννόηση είναι... και η λέξη τουριστικό προϊόν, αυτό πρέπει να μείνει. Βέβαια. Αυτό θα πρέπει να μείνει γιατί το έχω δει στο εξωτερικό. Περιοχές οι οποίες ήταν ξεχασμένες, ήταν φτωχές. Ένα πολύ καλό παράδειγμα, κύριε Πίσα, είναι και η περιοχή Ανάβρα Μαγνησίας. Ένα χωριό το οποίο παρουσιάζει 0% ποσοστό ανεργίας. Οι οποίοι κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία, με τη βιολογική κτηνοτροφία. 90% είναι βιολογική κτηνοτροφία. Οι κάτοικοι του χωριού ασχολούνται και έχουν 0% ποσοστό ανεργίας. Δεν νομίζω ότι η περιοχή μας υπολείπεται σε κάτι και της λείπει κάτι. Στο να μπει ο κόσμος στη διαδικασία, να καλλιεργήσει, και δεν λέω ότι μέσω εμού θα γίνει όλη αυτή η κατάσταση. Απλά μπορούμε σε συνεργασία, γιατί και εγώ έχω δικό μου προϊόν, παράγουμε το μελισσοκομικό προϊόν. Μπορούμε όλοι μαζί να καθίσουμε κάτω και να βρούμε τρόπους πώς μπορούμε να προωθήσουμε τα προϊόντα μας. Και όπως θα σας δείξω λίγο μετά και τα φρέσκα, λίγο δύο βεβαίως, φρέσκα. Απλά να πούμε ότι όπως είπατε, τα προϊόντα με το σήμα του κλάδου της γιαγιάς. Θα μπορεί να τα βρει κάποιος, τα καλούδια όπως λέω εγώ. Εγώ το λέω από τώρα και το δηλώνω υπεύθυνα ότι επειδή τώρα σε λίγες μέρες θα είναι των όλα τρικάλων. Σε καταστήματα των τρικάλων τα οποία δεν έχουν σχέση με μεγάλες αλυσίδες. Δεν είμαστε μαζικής παραγωγής. Mm-hmm. Είναι μικρές οικοτεχνίες, είναι μικρές προσπάθειες. Σε μικρομάγαζα Σε μικρομάγαζα, σε παντοπολία, σε επιλεγμένα καταστήματα τα οποία θα τα υποστηρίξουν. Γιατί αυτά τα προϊόντα έχουν ψυχή. Δεν είναι προϊόντα μαζικής παραγωγής που βγαίνουν και απευθύνονται σε μάζα. Μάλιστα, είναι προϊόντα τα οποία έχουν γίνει με μεράκι από παραγωγούς δικούς μας, τοπικούς, που αγαπάνε τη δουλειά τους και αυτός είναι και ο σκοπός μας. Όσα περισσότερα προϊόντα με το καλά της γιαγιάς φεύγουν από επιλεγμένα μένα, αλλά μικρά μαγαζιά, συνοικιακά, μικροπαντοπολία που είπατε και άλλα, όσα περισσότερα προϊόντα φεύγουν, τόσο περισσότερες πιθανότητες θα υπάρχει να βρίσκουν δουλειά άτομα στην ευρύτερη περιοχή. Ακριβώς. Μέσα από την αύξηση παραγωγής. Ακριβώς. Μέσα από ντόπια δικά μας προϊόντα. Ακριβώς. Νομίζω ότι είναι πολλαπλή χρηστική αξία, όχι απλά οικονομικά που θα κερδίζουν τα μαγαζιά που θα έχουν αυτά τα προϊόντα, αλλά από πίσω θα υπάρχει ένας κόσμος που θα τα δουλεύει, που θα τα ετοιμάζει χέρια εργατικά από την περιοχή, από τον τόπο μας. Και όχι μόνο αυτό. Είναι... και θα φτάνει και στο τραπέζι, στο τέλος. Φτηνό και υγιεινό. Το κέρδος θα είναι. Ναι, ξεκινώ από το υγιεινό εγώ πρώτα και καταλήγω στο φτηνό, γιατί σίγουρα οι εποχές είναι πάρα πολύ δύσκολες και ο κόσμος δυσκολεύεται, όσο παράξενο και να φαίνεται, να αγοράσει ακόμη και ένα σακουλάκι φακί. Αυτό πρέπει να δημιουργήσουμε, να καταφέρουμε, να καταναλώνουμε αυτά που παράγουμε σαν ντόπιο, σαν ομός. Δηλαδή θα είναι κέρδος από όλες τις απόψεις. Θα φτάνει και καλό προϊόν, υγιεινό και οικονομικό, στο σπίτι μας. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν εγώ βλέπω επώνυμα προϊόντα ως πρίον και πουλούνται 3,5 ευρώ στα σούπερ μάρκετ,
και διατείνουν οι μεγάλες αλυσίδες ότι είναι πανάκριβα τα βιολογικά και βλέπεις ένα προϊόν το οποίο είναι συμβατικό, που εντάξει, χωρίς να κατηγορήσω και χωρίς να θέλω να θίξω, εμένα αυτό με στεναχωρεί, με λυπεί. Ενώ μπορεί η περιοχή μας, τουλάχιστον τα 110-120 χιλιάδες του νομού μας, κατά ένα μεγάλο ποσοστό να το στρέψει. Και να τρώνε υγιεινά και σωστά. Είναι... Δεν σας λέω για το εξαγωγικό κομμάτι και για άλλες πόλεις κτλ. Αυτό μπορεί να γίνει στη συνέχεια. Ας κοιτάξουμε πρώτα εδώ, εσωτερική κατανάλωση. Να μπορούμε μόνοι μας να παράγουμε αυτά που καταναλώνουμε ως νομός. Και υπάρχει και ένα νέο κίνημα που λέει ότι το σωστό είναι να τρεφόμαστε με προϊόντα που παράγονται ως και 300 χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο μας. Όσο θα διευρύνεται αυτός ο κύκλος, θα αυξάνει την παραγωγή. Άρα, επαναλαμβάνω, η θέση εργασίας. Θα ξέρετε ο άλλος ότι είναι ποιοτικό, ότι είναι υγιεινό. Θα ξέρετε ότι θα είναι επώνυμο γιατί θα είναι από το διπλανό του. Ακριβώς. Και δεν έχουν να ζηλέψουν και τίποτα από τα υπόλοιπα προϊόντα που παράγονται από την Ελλάδα. Είναι αξιόλογη, αξιέπινη αυτή η πρωτοβουλία και η δικαιοσύνη των συνεργατών σας. Και ήδη έχει αρχίσει και βρίσκει πρόσφορο έδαφος. Αυτό είναι το ενθαρρυντικό. Βρίσκει έδαφος. Βασικά, επειδή ξεκινήσαμε λίγο διαφορετικά, ξεκινήσαμε πρώτα με κάποιες άλλες περιοχές, κάναμε ένα crash test, ας το πούμε έτσι, και είδαμε ότι τα προϊόντα μας έχουν πέραση, αρέσουν στον κόσμο. Εύχομαι να αρέσουν και στους υπόλοιπους. Πάρα πολύ βασικό. Σημαντικό. Δείξτε μας λίγο και τα φρέσκα που είπατε. Τα φρέσκα είναι αυτό που τα οποία είναι τώρα. Πιστεύω ότι έχουμε βάλει και εμείς ένα λιθαράκι σε αυτό, δηλαδή στο να γίνει όλη αυτή η μεγάλη για το νομό Τρικάλων, γιατί τα έχουμε παρουσιάσει, τα έχουμε ξαναπαρουσιάσει. Λέγαμε ότι θα γίνουν καλλιέργειες. Πάρτε να δοκιμάσετε, είναι φρέσκα, είναι πλημμένα. Για να το δείξουμε λίγο, αν θέλετε. Ωραία, άμα μπορεί η κάμερα, ναι. Σηκώστε το λίγο, προσέχει να μην το χάσει. Ναι. Σηκώστε προς θα πω και κάμερα. Ονόματα κάποιων παραγωγών. Ορίστε. Αυτό είναι φρέσκο γκότζι. Αυτό ήρθε σήμερα στο κατάστημά μας. Αυτό είναι φρέσκο. Είναι μία από τις καλύτερες ποικιλίες. Ό,τι πιο ωφέλιμο υπάρχει για τον οργανισμό, το έχουμε ξαναπεί. Υπάρχει και φρέσκο δηλαδή στην φρέσκο, φρεσκότατο, μάλιστα. Το οποίο είναι εξαιρετικό. Νομίζω έχετε δοκιμάσει. Αυτό είναι. Αν θέλετε, κλείστε λίγο να φανεί και όπως είναι απέξω. Αυτό μάλιστα. Είναι πλέον παραγωγή από παραγωγούς του νομού Τρικάλων, από και κάποια ονόματα. Δείξτε λίγο, είναι. Φαίνεται κανονικά δηλαδή. Βεβαίως. Ας το δείξω εγώ από εδώ. Ναι, κανονικά δηλαδή με το καλάθι της γιαγιάς. Είναι ο κύριος Καπερώνης, ο κύριος Χασιώτης. Από την περιοχή είναι και αυτά. Η κυρία Σπαθή είναι τρικαλινή παραγωγή. Αυτή είναι τρικαλινή παραγωγή και τώρα είναι full παραγωγή αυτή η εποχή. Δηλαδή αυτή η εποχή είναι που βγάζει full προϊόν. Δηλαδή κάθε μέρα και πολύ ωραίο, δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από γκότζι του εξωτερικού. Επειδή έχω δει σε σούπερ μάρκετ στη Γερμανία, στην Ιταλία να τα πουλάνε. Το βασικότερο είναι τρικαλινών παραγωγών. Τρικαλινών παραγωγών και προσπάθειες νέων παιδιών. Πολύ σημαντικό. Στην πορεία μπορούμε να έχουμε και υπέροχες μαρμελάδες με γκότζι και με στέβια. Μπορούμε να έχουμε λικέρ. Μπορούμε να φτιάξουμε αποξηραμένο γκότζι να έχουμε και το χειμώνα για να μην έρχεται στην Ελλάδα όλο αυτό που γίνεται με το κινέζικο κτλ. Να σας δείξω ένα άλλο προϊόν. Αυτή είναι δηλαδή, εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Είναι πρωτοβουλία νέων παιδιών. Ναι, τρικαλινή παραγωγή. Τρικαλινή παραγωγή. Ναι, νέα παιδιά οι οποίοι. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή κάνουν προσπάθειες που θα πρέπει να βοηθηθούν. Θα πρέπει να στηρίξουν τα μαγαζιά, τα μανάβικα, να το μάθει ο κόσμος αυτό το προϊόν. Είναι δυναμικές καλλιέργειες και δεν είναι στην τιμή, δεν είναι απαγορευτικά. Δεν έχει, εντάξει, από αυτά δεν θα φας όπως θα φας μια φέτα καρπούζι, θα φας 10-15 σποράκια και θα πάρεις όλες αυτές τις βιταμίνες που μας λένε, γιατί όντως είναι έτσι. Μες. Είναι προϊόντα τα οποία είναι full αντιοξειδωτικά. Υπάρχει το μύρτιλο, το blueberry, και αυτό από τρικαλινό παραγωγό. Επειδή αν θέλετε, δείξτε ναι. Λίγο. Επειδή είναι μόνο ένας, θα τον αναφέρω όμως. Ναι, φέρτε τον για να το δείξω εγώ. Ελάτε, ορίστε. Θα δοκιμάσω τον. Ωραία, να σας βοηθήσω εγώ με την κάμερα. Θα το δοκιμάσω μετά. Πάρτε το. Μάλιστα. Αυτό είναι το μύρτιλο. Αυτό είναι το blueberry, blueberry. Ή αλλιώς μύρτιλο. Μέχρι πρώτη μας καλλιεργούνταν στην περιοχή της Δράμας. Και αυτό είναι δικό μας εδώ. Δικό μας προϊόν. Λεμούζης λέγεται ο παραγωγός. Λεμούζης Νίκος, ένα νέο παιδί. Έχει κάνει αυτή την προσπάθεια στη Ράξα. Παράγει προϊόν το οποίο για μένα είναι κορυφαίο. Αναλύσεις που κάναμε σε χημεία όλα τα προϊόντα αυτά που σας δείχνουμε σήμερα, τα φρέσκα, ήταν αρνητικά. Δεν υπήρχε ίχνος φυτοφαρμάκου, χημικού και δηλητηρίου. Εγώ τα πηγαίνω στο σπίτι και τα παιδιά μου παίρνουν απευθείας από εδώ και τα τρώνε. Είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε στον οργανισμό μας. Για να δοκιμάσω και λίγο. Πάμε, πάρα πολύ ωραίο είναι. Ήξερα ότι θα σας αρέσει, γι' αυτό σας το. Και υπάρχει κάτι άλλο. Όχι, κάτι άλλο, όχι, δεν υπάρχει. Αυτά τα δύο. Είναι τα εποχιακά. Μάλιστα. Σταματάω τη δοκιμή για να κλείσω. Σε ένα μήνα περίπου θα έχουμε την Αρώνια. Τα οποία αυτά είναι λίγο δύσκολα τώρα στη διακίνηση να διακινηθούν με τη σειρά των προϊόντων. Απλά εμείς παίρνουμε την παραγωγή και τη διανύμουμε σε καταστήματα. Να επαναλάβω ότι είναι προσπάθειες τρικαλινών παιδιών. Ναι, αυτό πρέπει να το. Καλλιέργειες.
Είναι πάρα πολύ καλό. Είναι η καρπή των καλλιεργειών αυτών που συζητούσαμε τόσα χρόνια, κύριε Πρίσα. Που λέγαμε ότι πλέον και στη χώρα μας θα καλλιεργηθεί τον Γκότζι και θα κάνει. Πλέον ήρθε η ώρα να δείξουμε και τους καρπούς αυτών των προσπαθειών, που για μένα είναι μεγάλες προσπάθειες. Έχει πάρα πολύ δουλειά το να καλλιεργήσει, ειδικά τον Blueberry, έχει πάρα πολύ δουλειά και τον Γκότζι. Και φτάσαμε πλέον στο σημείο να μιλάμε για Γκότζι ελληνικό. Που πριν από 5-6 χρόνια, αν συζητάγαμε γι' αυτό, θα μας κοροϊδεύανε. Γιατί δεν γνωρίζαμε και τι είναι κτλ. Και εγώ ομολογώ ότι το έμαθα μέσα από τις εκπομπές που κάναμε μαζί. Αλλά έχουν μέλλον, ήρθαν για να μείνουν αυτά τα προϊόντα, δεν είναι στην τύχη. Και η περιοχή μας έχει 5 παραγωγούς που, αν γίνουν άλλοι 5, 10, 15, μπορεί αυτό το προϊόν, γιατί όχι μέχρι πρώτη, εμείς τα φέρναμε από το εξωτερικό, γιατί να μην φύγουν από εδώ και να πάνε έξω. Από ό,τι αντιλαμβάνουμε, είστε έτοιμος εσείς και οι συνεργάτες σας. Είμαστε είναι έτοιμοι, δηλαδή θέμα λίγο εβδομάδων, νομικά θα έλεγα. Είμαστε έτοιμοι, οι ετικέτες έχουν πλέον πιστοποιηθεί, τα προϊόντα έχουν εξεταστεί, αυτά τα προϊόντα που ήδη έχουν ξεκινήσει και βγαίνουν στην αγορά. Μέχρι το διάστημα που η παραγωγή θα μπουν στη φάση της βιολογικής, θα ενταχθούν στη βιολογική καλλιέργεια, είναι μεταβατικού σταδίου, όπως το είπα, αλλά φέρει τη σήμανση ότι είναι μεταβατικού σταδίου ή ολοκληρωμένης διαχείρισης. Τα προϊόντα είναι ανώτερα σε οτιδήποτε στάνταρτ μπορούμε να συζητήσουμε. Δεν υπάρχει ίχνος φυτοφαρμάκων, χημικών και δηλητηρίων και είναι πλέον έτοιμο να βγουν στην αγορά. Αν τώρα κάποιο θέλει να σας βρει, κύριε Κουτούλα, για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το καλάτι της γιαγιάς, μπορεί να σας βρει στο μαγαζί σας. Στο κατάστημά μου. Το οποίο δεν έχει, αντιλαμβάνομαι, είναι εντελώς διαφορετικός ο προσανατολισμός. Καμία σχέση. Είναι με τη σφραγίδα του καταστήματός μας, αλλά το κατάστημα, το δικό μας το κατάστημα, το τοπικό, το Μουσείο Γεύσης που βρίσκεται Στρατηγού Σαράφη 43, δουλεύει το 95% των προϊόντων είναι βιολογικά, με σήμανση και πιστοποίηση και το 5% είναι καλά παραδοσία. Το οποίο εμείς και αλλά όποιος μπαίνει εκεί ξέρει ότι έρχεται και παίρνει εγγυημένο προϊόν. Τώρα πλέον όμως επειδή. Για κάποιους για λεπτομέρειες, για πληροφορίες, εκεί μπορεί να σας βρει. Στο κατάστημά μου, αν θέλει για κάποια συνεργασία ή για κάτι περαιτέρω, για να μιλήσουμε για οτιδήποτε, στο κατάστημά μου. Να είμαι καθημερινός εκεί. Μάλιστα. Ναι. Εγώ θέλω, παρότι γνωρίζω αρκετά πράγματα από αυτό που έχετε ξεκινήσει εσείς και οι συνεργάτες σας, θέλω να πω πως δεν τα γνωρίζω όλα. Εντυπωσιάστηκα. Νομίζω ότι. Είναι μια στοχευμένη κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση. Ναι. Από όποια οπτική γωνία και το δει κανείς, μόνο θετικά σχόλια μπορεί να κάνει. Να πω κι εγώ κάτι, κύριε Πρίσα. Έχετε τον τελευταίο λόγο. Βασικά. Και πρέπει να τον έχετε και τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Εντάξει. Γιατί ξεκινάτε κάτι που είναι πάρα πολύ ουσιαστικό. Δεν ξεκινήσαμε ποτέ μόνοι μας. Ποτέ δεν θέλουμε να πάρουμε τα εύσημα. Τα εύσημα θα τα πάρουμε όταν θα καταφέρουμε όλο αυτό που συζητάμε. Θα φτάσει ο κόσμος να αναγνωρίσει την προσπάθεια που κάνουμε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και να το πει ο κόσμος αυτό, να μην τα λέμε εμείς. Χωρίς τη δική σας συμβολή, σαν τηλεοπτικό σταθμό στη TV10, δεν θα είχαμε καταφέρει πολλά πράγματα. Μας έχετε στηρίξει πάρα πολύ. Εγώ μιλάω τώρα για το χώρο, δεν μιλάω σαν Νίκος Κοτούλας, σαν ιδιοκτήτης καταστήματος κτλ. Αυτό ποσός με ενδιαφέρει. Μιλάω για το χώρο, γιατί αυτό θα είναι που θα μας καθιερώσει αύριο μεθαύριο και τα παιδιά μας θα πούνε ότι οι γονείς μας κάνανε και κάτι σωστό. Το ότι να καταφέρουμε να αφήσουμε το λιθαράκι μας και να μπορέσουμε να πούμε ότι σε αυτή τη ζωή δώσαμε κι εμείς στον κόσμο αυτό, σε αυτό που ταχθήκαμε να κάνουμε κάτι σωστό. Δεν κοροϊδέψαμε. Αυτό που πάντα μάθαμε να λέμε είναι η αλήθεια, γιατί ο χώρος μας είναι πολύ ευαίσθητος. Σε πολλές περιπτώσεις είμαστε το τελευταίο σκαλί για κάποιους. Όταν ένας είναι απελπισμένος, έχει περάσει από γιατρούς, από φαρμακεία και δεν έχει δει κάτι να βοηθηθεί, έρχεται σε εμάς και μας ζητάει απεγνωσμένα μια βοήθεια, στα ματζούνια όπως λέγανε κάποτε. Είναι δύσκολη η δουλειά μας. Είμαστε κατά κάποιο τρόπο τελευταία σκάλα, όπως ακριβώς το αποκαλώ. Δηλαδή, φτάνει ο άνθρωπος εκεί στην απελπισία του. Θέλει ένα βότανο για να παρατείνει κάποιο συγγενή τη ζωή του κτλ. Προσπαθούμε να είμαστε πάντα σωστοί, γιατί δεν το έχουμε σπουδάσει. Δεν είμαστε φαρμακοποιοί, δεν είμαστε γιατροί. Προσπαθούμε από απλή αγάπη για τον συνάνθρωπο να δίνουμε στον κόσμο τα καλύτερα και τα σωστότερα, χωρίς να βρεθεί κάποιος ποτέ και να πει ότι αυτοί οι άνθρωποι εκεί εμένα με κοροϊδέψανε ή μου δώσανε κάτι πέρα από αυτό που ζήτησα. Εγώ στο κλείσιμο θέλω πρώτα να πω. Πως εσείς και οι συνεργάτες σας έχετε ξεκινήσει κάτι πολύ ουσιαστικό, φιλόδοξο, αλλά και για το καλό και προς όφελος όλων. Αυτό. Και τα θεραπευτικά προϊόντα και τα διατροφικά προϊόντα μέσα από το καλά της γιαγιάς θα δώσουν και τη δυνατότητα για υγιεινά και φθηνά προϊόντα και παράλληλα θα δώσουν δυνατότητα σε πάρα πολλούς νέους ντόπιους παραγωγούς να αυξήσουν τη δουλειά τους, να δώσουν θέσεις εργασίας. Θα είναι μια κίνηση που επιμένω όποια πλευρά και να τη δει κανείς, μόνο ωφέλη μπορεί να έχει για τον οποιοδήποτε. Σκεφτείτε και μόνο τα ονόματα τόσων νέων παραγωγών που ακούσαμε εδώ
με όρεξη, με διάθεση και μεράκι για παραγωγή και προσφορά. Υπολογίστε και άλλους 15 παραγωγούς που δεν τους αναφέραμε τώρα και να ζητήσω συγγνώμη που δεν τους αναφέραμε όλους. Σε μια άλλη εκπομπή. Σε μια άλλη εκπομπή να έρθουν και οι ίδιοι. Δεν είναι... Αυτοί έχουν τον πρώτο λόγο. Ωραία. Λοιπόν, κλείνοντας, επειδή δεν έχουμε άλλο χρόνο, θέλω να κλείσουμε όπως αρχίσαμε, κύριο Κούτουλα. Δηλαδή, ξεκινήσατε και είπατε, και είναι προς τιμή σας που το αναφέρατε, το γεγονός πως τα μεταλλαγμένα μπαίνουν πια στη ζωή μας. Είναι λυπηρό. Θέλω και πάλι να το αναφέρετε. Και για τους φίλους τηλεθέτες, μόλις τώρα πιθανόν να ανοίξαν τους δέκτες τους. Θα ήθελα να πω ότι με λυπεί ιδιαίτερα και με στεναχωρεί, γιατί έχει τύχει να ζήσω και στο εξωτερικό. Βέβαια και εκεί γίνονται πλέον αυτά, αλλά δεν περίμενα ποτέ ότι στην Ελλάδα, εν έτη 2014, ένας υπουργός θα επέτρεπε την εισρωή μεταλλαγμένων προϊόντων σε μια χώρα με τέτοια ιστορία, με τέτοιο πολιτισμό, το οποίο θα είναι για μένα το μελανότερο όλων, από όλα όσα έχουν συνέβει, το μελανότερο που θα έχει συμβεί σε σχέση με όλα αυτά που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια. Δεν γνωρίζει ο κόσμος, μπορεί να τους φαίνεται απλό, αλλά επειδή είμαι μέσα στη δουλειά και το ψάχνω, κανένας δεν μπορεί να διανοηθεί τι σημαίνει μεταλλαγμένο προϊόν, τι σημαίνει χημικό. Μεταλλαγμένο σημαίνει ότι ο οργανισμός δεν ταυτοποιεί, δεν μπορεί να ταυτοποιήσει, δεν τον δέχεται. Το μετατρέπει απευθείας, και θα το πω ομά, σε καρκίνο. Πρέπει όλοι μαζί, συλλογικά, να πολεμήσουμε και να παλέψουμε γι' αυτό, να μην επιτραπεί στη χώρα μας, στην Ελλάδα, με αυτή την τεράστια ιστορία, να γίνει αυτό που πάει να συμβεί. Όχι στα μεταλλαγμένα, όχι στα χημικά. Το λέω και το τονίζω. Και θα είμαι υπέρμαχος, όχι σαν μαγαζάτορας, αλλά σαν πολίτης αυτής της κίνησης. Και εγώ να πω κάτι πολύ έτσι απλοϊκά, σε αυτό που είπατε να συμπληρώσω. Πως η εικόνα που είπε και στην αρχή ο κύριος Κοντούλας, ότι θα πάμε βρε αδερφέ στη Λαϊκή και δεν θα βρίσκουμε τον μπάγκο ή εκεί πέρα πάνω, δεν θα βρίσκουμε το δικό μας, τον ντόπιο προϊόν ή τον σπόρο για να πάμε να βάλουμε στον κήπο μας δύο ρίζες ντομάτα, θα λέει όλα. Από εδώ και πέρα η διατροφή μας θα βρίσκεται στις διαθέσεις αυτών των πολυεθνικών οι οποίες φρόντισαν να φέρουν τα μεταλλαγμένα μέσω της ελληνικής προεδρίας κυριολεκτικά στο πιάτο μας. Και αυτό δεν είναι καθόλου απλή υπόθεση να το συνειδητοποιήσουμε όλοι μας. Κάτι τελευταίο, είναι ο προθάλαμος. Μετά από αυτό ξεκινάει το επόμενο, η επόμενη κίνηση, θυμηθείτε τη λέξη που θα σας πω, θα είναι ο κώδικας αλιμεντάριος. Κρεατόμπαλες, οι οποίες θα έρχονται από το εξωτερικό, θα απευθύνονται στα παιδιά μας, θα είναι βόμβες, βόμβες πραγματικές. Δεν θα υπάρχει απολύτως κανένα μεταλλικό στοιχείο, δεν θα υπάρχει καμία βιταμίνη. Θα τρώμε απλά για να τρώμε, να έχουμε απλά την αίσθηση του κορεσμού, ότι κάτι φάγαμε. Δεν θα υπάρχει ρίγανη, δηλαδή όλα ξεκινάνε, είναι η πρώτη κίνηση. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε, είναι πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Σως, το λέω. Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστώ καλά πολύ. Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία σε εσάς και τους συνεργάτες σας. Και εύχομαι να πάνε όλα καλά. Εύχομαι το καλά της γιαγιάς με τα καλούδια του να αγκαλιάσει όλους μας και να αγκαλιαστεί από όλους μας. Ό,τι είναι αληθινό πιστεύω ότι έχει. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε αύριο. Μέχρι τότε να είστε καλά. Γεια σας. Εγώ θα λέω. Ο